8 είμαστε, καλησπέρα. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Ημέρα Πέμπτη 8 Αυγούστου. Αγάπη, καλησπέρα. Στέριο, πάλι καλά μας λες κάθε μέρα την ημερομηνία και ξέρουμε τι μας γίνεται. Τις μισές φορές, αγάπη, δεν ξέρεις τι μέρα έχουμε. Εντάξει, δεν το έχω καλά με τις μέρες και τις ώρες. Άρα, αλλά πάλι καλά, καλημέρα, είσαι εδώ εσύ. Με το καλημέρα. Είσαι εδώ και μας λες τι μέρα έχουμε. Μπράβο, Στέριο. Κλείνει η φωνή μου όπως βλέπεις και έχουμε πάλι το κλιματιστικό. Και τα ανάψατε και μέσα. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε τελώς. Μπορείς να μείνεις στο σπίτι σου, αγάπη. Να φύγω. Να φύγεις. Κάτι να έρθει λίγο ο Σταύρος να του πω. Να τον ενημερώσω λιγάκι. Μια χαρά. Είναι κάπου εδώ στα γραφεία του Ραδιομεγάρου. Θα πει σε κάποια φάση, να ξέρετε, εδώ είναι ο Σταύρος Κόλκας, επαγγελματίας. Παρά τις ανηλυμένες υποχρεώσεις είναι μαζί μας. Και θα είναι μαζί μας τέτοιο. Τι γίνεται? Καλά, ησυχία. Πώς τα είδες στα παιχνίδια? Δεν είδα πολύ Ολυμπιακό. Δεν έκατσα δηλαδή να το δω όλο. Έβγαλε ο Σα πέναλτι στο τέλος. Ναι, αυτό το είδα. Που το έκανε ο Μπρούνο. Τρώω λίγο κράξιμο ο Μπρούνο από ό,τι βλέπω από χθες. Για το απλωμένο χέρι, γιατί πήγε να ρίσκαρε, λέει, την νίκη του Ολυμπιακού και πήγε να την άξει όλο στον αέρα. Ναι. Τρώω λίγο κυνηγητό από διάφορους. Προβάδισμα Ολυμπιακός, έτσι πως είδα την Μπασάκ Σεχίρ, δεν νομίζω να μπορεί να κερδίσει το Καραϊσκάκι. Όχι. Τίποτα. Είχαν, λέει, ένα Ρομπίνιο, είχαν τον Αρντά Τουράν. Τι να σου κάνει εσύ. Σαν ομάδα ήταν τίποτα. Όχι. Και έδρα τίποτα. Δεν είναι τίποτα, τίποτα. Όπως πολύ σωστά έλεγε χθες ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο ΠΑΟ κληρώθηκε με τη Φενέρ Μπαχτσέ και έπαιξε σε ένα γήπεδο κλουβί. Πήγαν να σκοτώσουν ζωντανούς και πέρασε. Και ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Μπασάκ Σεχίρ που πέρυσι τερμάτισε δεύτερη. Δεύτερη, ναι. Του Ερντογάν η ομάδα. Και πήγαν εκεί και ήταν όλα καλά. Είναι μια δική αυτή. Εκείνο το βράδυ τον Αύγουστο του 10 είχε στο Σουκρού Σαράτσογλου 50.000 κόσμου. Πλάκα κάνεις, δεν πήγε αυτό, ρε. Ήσουν εσύ τότε εκεί. Ναι, είχες πάει. Είχα πάει, ναι. Για πες λίγο πώς ήταν. Τι σκέφτηκες όταν μπήκες, ρε παιδί μου, και ξεκίνησε να γεμίζει το γήπεδο και έβλεπες? Πώς ήσουν? Εντάξει, νορμάλ ήμουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είσαι, καλά, δεν μπορείς να είσαι και πολύ άνετος. Αυτό. Δεν ήσουν άνετος. Είναι από τις χειρότερες ατμόσφαιρες που έχεις συναντήσει για σένα. Γιατί στην ατμόσφαιρα προφανώς είναι ωραίο. Αλλά εντάξει, ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, λίγο περίεργα νιώσαμε όλοι. Στο ξεκίνημα εκεί που βγάλανε κάτι τεράστιες τουρκικές σημαίες και ένα πολεμικό εμβατήριο έμπαιζε τα μεγάφωνα. Εκεί λίγο εντάξει, αλλά γενικότερα. Μετά με τα κοντάρια που τα πετούσαν όλα μέσα. Έλα μου, εντάξει. Τι, αυτά που σαν βρεθεί εκεί, ρε. Δεν θα το ξεχάσω εκείνο το πράγμα με τα κοντάρια. Να πετάγονται τα πάντα μέσα, σε κάθε κόρνερ, στο τέλος. Εντάξει, και τα δικά μας τα παιδιά πετούσαν μερικά πράγματα. Έλα μου, ρε, στέλνει, εντάξει τώρα. Πετούσαν. Ωραίο βράδυ. Δεν το ξεχνάς. Αξέχαστο βράδυ, όχι. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Μακάρι να το ζήσουμε και την ερχόμενη Τρίτη. Μακάρι. Θα είναι σπουδαιότερη η πρόκριση αν ο ΠΑΟ τα καταφέρει την Τρίτη. Όχι ότι εκείνη στην Κωνσταντινούπολη ήταν μικρή. Ίσως είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα του ΠΑΟ για περισσότερους από έναν λόγο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αν ο ΠΑΟ καταφέρει την Τρίτη να περάσει με πρόκριση από το Γιώχαν Κρόιφ. Όπα. Σιγά βρε, σιγά βρε. Σιγά. Έγινε κάτι, άχω σήμερα μικρόφωνο, μπράβο ρε πήγε. Σήμερα μου μοιάζει πολύ μεγάλο το στούντιο, εντάξει, λες και κάτι έχει γίνει τόσο πάνω. Τι έγινε, τι σου μοιάζω? Πολύ μεγάλο το στούντιο, λέω. Εννοείται, φίλε. Σε καλή κατάσταση. Δηλαδή τα άλλα που ετοιμάζουμε κάτω, τα είδες. Τα είδα. Εντάξει, δώσε συγχαρητήρια στο αφεντικό σου. Είπα και στη Μαριλή. Τι είπε στη Μαριλή, εγώ τα κάνω. Συγχαρητήρια, Σταύρο. Έτσι, μπράβο. Είπα στη Μαριλή ότι μου άρεσαν πολύ. Πολύ ωραία. Μπράβο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Γεγονός. Εντάξει, εγώ μπορεί και μια μισή. Μια μισή, μία, παραπέντε. Τις καλύτερες οικογένειες. Σου άρεσε, Σταύρο, η Μπασάκ Σεχίρ, αυτό λέγαμε. Καλά, τι σφαγή ήταν αυτή, ρε. Τότε δεν το κάνουμε, πήγαν σφάξανε. Και αυτός πώς το σάβησε έτσι, δηλαδή. Αντί να τα έχει όλα, δεν είναι. Να σου πω κάτι, μετά το χθεσινό, μάλλον εμείς θα μπούμε στην Τουρκία. Ναι. Δηλαδή είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν αυτή η σφαγή. Μόνο λόγια είναι, Σταύρο. Μόνο λόγια είναι. Ναι, ναι, ναι. Τύπο, δεν μπορούν τα παλικάρια. Ναι. Ούτε έδρα εσύ, τίποτα. Τι έδρα. Κάτι στην αρχή, κάτι πανό ανέβηκαν. Τι πανό, το 1453. Εντάξει. Τίποτα, τίποτα. Α, πάρουμε εμεί 1821. Αυτό έλεγα σωστά. Και εμεί παίξαμε με τη Φενέρ Μπαχτσέ ένα γήπεδο κλουβί. Είναι εδώ χαμό. 70.000 κόσμου. Και οι άλλοι πήγαν παίξαν εκεί. Εγώ έκανα δηλώσει στην κρατική τηλεόραση τη Τουρκία και είχα 2.000 μογγολάκια γύρω μου. Δηλαδή όσοι ήταν στην κερκίδα χθε. Ήταν γύρω μου όταν έκανα δηλώσεις. Εσύ τι έκανες δηλώσεις? Με φώναξαν οι Τούρκοι. Ποιον θα φωνάξουνε? Αλήθεια. Αγάπη, πας καλά. Να συστηθούμε ξανά. Σε άπτε στα αγγλικά. Εννοείται. Τους έπεισα ότι και 10.000 εισιτήρια να είχαμε θα τα δίναμε. Δεν είναι ψέματα. Αλήθεια είναι.
Απλά ξέρεις, είχα και το τουπέ, αυτό που εκνευρίζει τους άλλους. Ναι. Ότι ναι, εντάξει, εμείς και 10.000 να είχαμε, θα τα πουλούσαμε. Στα ελληνικά οι δηλώσεις, στα αγγλικά. Όχι, όχι, στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Ναι, τη βρήκα τη φράση. Ξέρεις τώρα, είναι ανάλογα τη ροή. Υπάρχει στιγμή, δηλαδή ξεκινάω να μιλάω καλά με τον Ολλανδό προχθές και όταν άρχισα να του λέω για του μάνια και τέτοια, ότι την πίνετε και τα βλέπετε ωραία και τέτοια, εκεί το χάσα λίγο. Σε έχασε και τόσο μάλλον. Με έχασε αυτό σίγουρα. Ναι, με έχασε. Pain in my stomach. Το σούπερ μάρκετ. Νομίζω χρησιμοποιήθηκε και η λέξη upset. Θυμάμαι καλά. Θυμάμαι καλά. Και οι Ολλανδές το θυμάται. Γιατί δεν είναι το upset, δεν παθαίνει το στομάχι upset. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Το πάνω στο εξωτερικό σταύρο είναι να βγάζεις άκρη. Εννοείται ότι το πάνω. Και χωρίς να χρησιμοποιείς τα χέρια. Ναι. Μην είσαι η φρουτοποιία δηλαδή. Wi-Fi. Φρουτοποιία. Δεν το ξέρει αγάπη, το ξέρει αγάπη. Ποιο. Τι να ξέρει αγάπη φρουτοποιία. Θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε το «Είναι μία, μόνο μία», αλλά ας το καλύτερα. Είναι παιδικά χρόνια αυτά, ανέμελα. Το 821. Τότε που στη Σταυρούπολη παίζαμε στις Αλάνες, είχαμε το Μάγκα, έτσι λεγόταν ο σκύλος που είχαμε. Που είχαμε, ο Μάγκας ήταν, ο σκύλος που είχαμε μαζί μας, το κοπρόσκυλο, που είχαμε στη γειτονιά. Ναι. Κοπρόσκυλο ήταν, δεν ήταν ράτσας. Ωραία, το οποίο το πυροβόλησε μαροβόλο ένα στο μάτι και του σκίσαμε 8 χρόνια και τις 4 ρόδες μαχαίρι. Γιατί έτσι μεγαλώνουμε στη Σταυρούπολη. Ωραία. Να καταλάβεις. Ναι. Και δίπλα είχε βίζιτες στο ρέμα. Δηλαδή ήμασταν τα παιδιά τα αγνά. Ναι. Ωραία. Τα σκυλιά γύρω-γύρω και οι βίζιτες στο ρέμα. Και λάστιχα αντί οφθαλμού. Ναι, ακριβώς. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά Σταυρούπολη. Και η μεγάλη επιτυχία του ισογείου μου ήταν όταν έβγαλε ένας ξάδερφος γκόμενα μια βίζιτα και, στην... και του πήρε μια καβασάκι. Για να ξέρεις πως μεγαλώσαμε αγάπη. Δεν έχουμε καμία σχέση με την πηλαία που μεγάλωσε. Ωραία, αυτά είναι τα, αυτά είναι τα σουξέ της εποχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν. Τι να κάνουμε. Ο Στάν, μέσα στην αλητία. Ο Στάν δεν νομίζω να ζούσε στη Σταυρούπολη είναι 3 λεπτά. Έχει πει ότι έχει κάνει αλητίες όμως. Τι αλητίες έχει κάνει. Δεν έχει εξηγήσει. Πήρε λάθος τα μπόλτι στην κόμμα, να ξέρω τι έκανε. Τι αλητίες μπορεί να έχει κάνει. Δεν πήρε τάμπαξ και πήρε, πώς λέγονται τα άλλα. Με ρωτάς ρε φίλε. Πας καλά το. Να αγαπη και με το πως λένε τα άλλα. Επομένως με αυτά δεν λένε και τα άλλα. Δηλαδή είναι τι πάθαμε. Αυτό είναι φίλε. Να μην τις μετώ το κτεσινό όταν με πιάζουν αρχίζουν τα καντήλια. Τι. Που ακούσαμε στον αέρα καντήλια για αλλαγή που δεν έγινε. Πας καλά. Του έχει κολλήσει αυτό να ξέρεις. Κάτσε λίγο, περιμένετε. Το σκεφτόμουν μετά. Αφού τα κατήλια ξανά στον αέρα. Τι σας έχω δίπλα μου, ρε. Δεν έχει γίνει αλλαγή, ρε φίλε. Δεν έγινε, ήταν εκεί αυτός ο 18. Και μου βάζει χέρι και την... για την αλλαγή που δεν έχει γίνει. Μα εγώ είδα εκεί μέχρι να σημειώσω ότι μπήκε ο Αγκούστο. Ο άλλος ο 18 δεν θα πάει μέσα, πήγε έξω, δεν το είπα. Τι σας έχω δίπλα μου. Μου λέει έπρεπε να μαντέψω ποια αλλαγή θα γίνει. Τι σας έχω δίπλα μου. Τι σας έχω δίπλα μου. Εσύ φώναζες όχι! Τι να σε κάνω ρε! Για να με βοηθήσετε στη δίπλα μου! Εγώ κάνω live, sorry, δηλαδή... Με βάζεις και χέρι! Για αλλαγή που δεν έγινε! Έσκυψα το κεφάλι μου για ένα δευτερόλεπτο και γίνει στραβή! Ποιος παίκτης βγήκε? Κανένας! Γιατί δεν είχες την απάντηση? Σου έκανα έτσι, απορία! Δεν είδα! Αφού είδες ότι ήταν ένας να μπει! Στόλιγε, δηλαδή... Ναι, αλλά δεν μπήκε ρε φίλε όμως! Εσύ πόσες φορές έχεις τη θύρα στη μέση και αντί να πάει προς τα εκεί πήγε προς τα εκεί! Πού να το φανταστώ εγώ την ώρα που σημειώνω. Σιγά ρε Σταύρο, που σημειώνεις. Που σημειώνεις. Εγώ μετά από εκείνο που πάθα με τον Μαξ στην Τρίπολη, σε εκείνο το περιβόητο 3-0 με το θειό σου. Ναι. Όπου ξαφνικά ενώ μαλώνω με έναν τη Σούπερ Λίγκας που είπε ότι απαγορεύεται το τσιγάρο, του λέω φύγε από εδώ πολύ πατσαβούρα, θα μου πεις. Καλά, ναι. Ότι απαγορεύεται το τσιγάρο, φύγε από εδώ όπως είσαι. Μαλώνω με, κάνω μελάνω, με πέφτω κάτι πιτελίκια και σηκώνω το κεφάλι και βλέπω ξαφνικά τον Μαξ μέσα. Τι έγινε τώρα. Α, δεν είχες την αλλαγή. Ποια αλλαγή, ρε. Στο 30 τώρα, εντάξει, όχι. Πότε μπήκε, νωρίς μπήκε. Ήταν από εκεί τις εμπνεύσεις του θείου του να το αλλάξω. Ναι, ναι, ναι. 3-0. Ναι. Να το στήσανε. Άντε, ρε. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Τώρα θυμήθηκα, Σταύρο, που είπες κάστρο. Το θυμάσαι και είναι το κάστρο στο Πλωτανιά. Πώς το θυμάμαι, ρε. Το παιδικό, τα δεξιά. Κάνοντας για άλλο ραδιόφωνο, για το Λίμπερο, θυμάσαι μια στιγμή που υπάρχει ένα φάουλ του ΠΑΟΚ, είναι δύο παίκτες από πάνω, κάπου πάω όλο το βλέμμα μου, δεν βλέπω ποιος το εκτελεί και λέω 50-50. Και, ναι, μεγάλη επιτυχία κι αυτό. Είναι αυτό ρε φίλε, εκείνη την ώρα εγώ έχασα τη συγκέντρωσή μου. Περιμένω το στήριγμά μου, εσύ δηλαδή.
Να έχει δει τι έγινε. Μα δεν έγινε αλλαγή. Σε αυτό λέω. Πες μου, δεν έγινε τελικά. Αυτό έκανε. Δεν καταλάβαινε εσύ. Σου έκανε έτσι. Δεν έκανε έτσι. Ρωτούσε δεξιά-αριστερά κι αυτό. Αφού ήταν όλη την ώρα. Οκ! Μη! Έλα! Δεν νομίζω δεν νομίζω μάλλον έχει παρεστήσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η παλμή σου τα κόκκινα στο εμίχρονο. Προσπαθούσαμε να συνεφέρουμε. Τέλο πάντων, ακόμα κιλά το αίμα τη Μπασαξεχέρ εκεί στα στενά τη Κωνσταντινούπολη. Το αίμα κιλά, εκδίκηση ζητάει. Αποβλήθηκε και ένα στην. Στο 80. Και στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια. Α, άλλοι δύο, όχι ένα. Ο ένα ήταν ο φωτιστή. Εντάξει, θα πάω. Εντάξει, του κυλιού ζώνε μέχρι μέσα, ρε. Ωραία, απέβαλε. Χτύπησε ο ένα κεντρικό χαφ, απέβαλε τον άλλο χωρί λόγο. Δηλαδή βρίσκει την μπάλα και κάνει ο καμαρά τον πυροβόλησαν δεύτερη κίτρινη. Ωραία. Τέσσερι κάρτε στα πρώτα πέντε φάουλ. Ναι. Τη Μπασαξεχήρ. Τέτοιο αίμα ούτε στην άλωση. Ναι, αλλά είδε πω πανηγύρισε ο Μαρινάκη. Δεν με ενδιαφέρει. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Αδυνατισμένο ήταν κιόλα. Όπου για να καταλάβει τώρα για την κολοφαρδία μιλάμε τώρα. Εμά δύο λάθη κάνανε. Στήσαμε ένα τείχο που δεν είναι τείχο. Ναι. Κυρκόπορτα αυτό προσώπο. Το τρως. Ναι. Ωραία. Κάνει το λάθος ο Βαρένα, το τρως. Ωραία. Η άλλη δίνει την μπάλα τερματοφύλακα στο μισό μέτρο στον άλλο να τη βάλει, σουτάρει σε άδειο τέρμα και εμφανίστηκε ο δικός του και τη βγάζει. Μπαίνει ο Μπρούνο, κάνει περισσότερες επαφές με τα χέρια από ότι ο Φιλίππος σε ένα σετ. Ναι. Εντάξει. Πέναλτι, το χάνει. Ας τα διάλογα. Παίζουν με την. Είναι να παίξουν 50-50 με την PSV, πέφτουν με την Πλτζέν. Ωραία, εμείς 17% με τον Άγιαξ. Άντε ρε στο διάλογο. Δηλαδή πήραμε ένα πρωτάθλημα ήττη χωρίς τίποτα, το πήγε στα κόκκινα για να παίζει με τον Άγιαξ μετά. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά μετά στο άλλο μάτς περνάει. Αυτό το σύγχαμα είναι που έδωσε το πέναλτι με τον Χατσελίδη με τη Σπαρτάκ. Ο ίδιος έπρεπε να είναι διαιτητής. Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Κάτι μου θύμιζε. Ναι. Αυτός πρέπει να είναι. Είναι λίγο ο Ισραηλινός, την έχει την παλάμη ανοιχτή. Εντάξει, έχουμε την. Δεν έχει και ένα ξεφωνητό Θεοδωρίδη σε ποδοσέλιδο σήμερα. Όχι, όχι. Όχι. Γιου Θεοδωρίδη. Δεν έχει τίποτα. Όχι, όχι όλα καλά. Εντάξει. Εντάξει. Προσεκτεύρε και μετά. Τώρα μένουμε στους πανηγυρισμούς και ότι έκανε το σημαντικό βήμα. Α, εμείς έχουμε και goal of sight που το πήραμε χαμπέρι μια μέρα μετά, βέβαια, για να τα λέμε όλα. Ναι. Ναι. Εντάξει, θα μου πει το 5 εκατοστά. Με βάλει το offside. Να βάλει βάρ στο χαμπινέδε σου έφα. Έτσι δεν είναι, αγάπη. Ε, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Μπράβο, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Εντάξει, έχουμε να μάθει το Καραϊσκάκι. Ανοιχτή είναι η πρόκριση. Δεν την πάρουμε ποτέ. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούν αυτοί. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν αυτοί. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Ο Ρομπίνιο έχει ξεπεράσει τον ορισμό βετεράνος. Είναι στο επόμενο στάδιο. Ναι. Γενικά δεν μπορούν. Σαν σύνολο, ρε, εσύ, δεν ήταν χειρότεροι. Με 10 παίκτες έχουν κάνει 4 φάσεις. Ναι, δεν είσαι. Γάμπα το Καραϊσκάκι να πάρουν αυτοί οι αποτέλεσμα. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Όχι. Δεν πειράζει. Πόρτο μετά. Εντάξει, ας μην τα μιλήσουμε, αλλά ας ελπίσουμε ότι η Πόρτο θα κάνει δουλειά. Με Σέρτζιο Ολιβέιρα να δίνει νίκη. Ναι. Με απευθείας κλεισμένο. Παοξάκι άλλωστο. Σέρτζιο Κολσιεσάου στον πάγκο, Σέρτζιο Ολιβέιρα μέσα. Πρώην εκεί η Βιερίνα. Δεν στέλνουμε και κανένα ακόμα. Ο Ζαμπά είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θέλουν καμία 15 εκατομμύρια να τον δώσουν. Δεν νομίζω ότι εντυπωσιάστηκαν. Δεν εντυπωσιάστηκαν. Ήταν εδώ, τον είδαν. Σίγουρα. Σύμφωνα με τον μάνατζερ, ήταν 5-6 εδώ. Σύμφωνα με μάνατζερ του Ζαμπά, μπορεί να είναι 32 εδώ, δεν είναι τίθε θέμα. Αρκεί είναι δύσκολο 5-6, δηλαδή εγώ είμαι μάνατζερ. Ναι. Θα του πω να σα κάνω εγώ τα εισιτήρια πριν από τα κουσάρικα του καθένα. Σα πω και στο Μακεδονία Παλά, άλλο ένα 500 και μια διεκτέρηση. Άλλη μια αλήθεια. Ωραία, αυτή, ναι. Ένα χιλιαρικάκι, πέντε σκάουτερ τη. Ήρθαν εδώ, ξέρω εγώ. Κοίτα και του Ζαμπά, ελπίζουμε ότι έπιασε το τετατέτ με τον Ιβάν Σαββίδη. Κοίτα, άκουσε τα καντιλάκια του. Ναι, α ελπίζουμε ότι έπιασε. Άκουσε τα καντιλάκια του. Με Πουκαχόντα. Πουκαχόντα δεν. Έλα αγάπη. Και είναι το κοτσιδάκι που κυκλοφορούσε. Α! Τίποτα. Όχι, παιδιά. Θα μείνει. Δεν έχω καταλάβει ποιο λέει. Το Πασχαλάκι μου, για ποιο να λέω. Με έγκυται ότι ξέρει την Πουκαχόντα. Πουκαχόντα. Εγώ στηρίζω Πασχαλάκι. Τι στηρίζει. Θα μείνει αυτομαλή. Είναι κάτι διαφορετικό. Αν με αυτό το μαλλί μπάλα πάει μόνη τη μέσα. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Στηρίζω πρέπει να, δεν πρέπει να φτάσουμε με αυτή την κοτσίδα στο Άμστερνταμ. Να την κόψουμε. Ναι. Είναι μια κακή επιλογή όλοι. Εγώ μια φορά μπέρδεψα τον Τεκαπάς γιατί αν την κάνω ξανθιά τη μοϊκάνα μου, την έκανα πορτοκαλί. Δεν είχα συνέντευξη τύπου. Κάτσε λίγο. Έπαφε τη μοϊκάνα σου. Ναι. Είχα μοϊκάνα έτσι λεπτή εδώ. Και λέω την κάνω ξανθιά. Και πιο πρόσφατα έχει λάθο κουρέματα.
Όχι, όχι, εγώ λέω για βαφή. Κάτι ξυρίσματα που έκανε και κάτι από εδώ, από εκεί. Στέριο, από 4-5 χρόνια. Το θυμάσαι κι εσύ. Mm? Το θυμάσαι. Τι? Το θυμάμαι. Αλήθεια. Με μου έκανα, όχι. Τέσσερα πριν από 4-5 χρόνια. Α, τότε. Είπα κι εγώ, ρε παιδιά. Αυτό ήταν το 2002 που λέω. Εντάξει. Έχει 17 χρόνια. Στα σχετικά κοντά έχει κάνει ένα κούρεμα, θυμάσαι λίγο παλιμπεντισμό και έτσι. Που έχει ξυρίσει, έχει αφήσει. Τη γραμμή λέει νομίζω. Όχι γραμμή, έχει κάνει. Μακραίνω τα μαλλιά, Στέργιο. Ναι. Τέλος πάντων. Με το Πασχαλάκι είμαστε, τέλος πάντων. Εσύ είσαι με το Πασχαλάκι. Εγώ δεν είμαι με το Πασχαλάκι. Εγώ με το Πασχαλάκι. Όχι, όχι, αυτή η κοτσίδα πρέπει να κάτι να γίνει. Δύο είναι τα κοτσίδακια. Δύο κοτσίδε πρέπει να γίνει. Το Ποκαχόντα τη Στάιλ. Να πούμε την Αντριάννα. Όχι, πιστεύω ότι κατάλαβε ότι είναι καμιά κακή επιλογή για την κόψη. Δεν πήγε καλά. Πιστεύω ότι κατάλαβε. Και καμιά φορά όταν δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει μετά. Καταλαβαίνει μετά. Ωραία, ναι, εντάξει. Δεν είναι. Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε θέμα με στυλιστικό ποτέ. Απλά έχω κάνει, προκαλεί στην τύχη σου. Κάνει, ναι, έχω κάνει πολύ χειρότερε βλακίε από το Πασχαλάκι σε θέματα κούρεμάτων. Μπήκε προκαλεί στην τύχη σου. Ναι, αλλά μην το. Εντάξει, το έβγαινε πέτσι όμω σε διάφορα. Απλά τώρα ήταν δεν ακραίο. Έκανε το Ποκαχόντα. Το Ποκαχόντα. Δεν. Τα ξύριζε πέτσι. Άλλο εκείνο δεν είναι. Μια χαρά είναι εκείνο. Εντάξει, θα το κάνει κάπω το παιδί. Τι μένα μου αρέσει ξυρισμένο το μαλλι πλάγι. Ωραίο είναι. Θα το βρει κάπω, εντάξει. Αυτό είναι ποστής, είναι φυσικό, είχε μακρύνει. Ποστής είναι. Όχι, ρε, τα μαλλιά του είναι. Όχι, ρε. Ναι. Αφού είναι μικρούτσικα, ξεκινάνε από εδώ. Αφού πάει πίσω μετά. Είναι συνεχίζει, έτσι πέφτει προς τα πίσω. Ναι, αυτό θέλει μάκρους. Όχι, τα μαλλιά του είναι. Θα μας πεις για μακριά μαλλιά τώρα, μόλι. Τα μαλλιά του είναι, σου λέω. Τι είναι τα μαλλιά του, είσαι αγάπη. Τα μαλλιά του είναι, ρε, παιδιά. Είναι αυτό το πράγμα που είχε πριν. Τα έχει πιάσει κοτσιδάκι, δεν είναι κάτι. Μα έχει μάκρους. Τι δεν είναι κάτι, αυτό είναι 5,5 μέρες. Τον αφαλό του φτάσει το κοτσιδάκι. Πώς είναι δικά του. Δεν είναι δικά του, έχει κάνει ποστή. Είστε πολύ υπερβολική, μισό. Βασικά, α πω κάτι παραφέρω με τον Κομωτή, τελειώνουμε. Δύο χαστούκια τον Κομωτή και τέλος. Ε. Εγώ λέω ότι είναι δικά του. Ποιος είναι ο Κομωτής. Βρείτε ποιος είναι ο Κομωτής. Με αυτό θα ασχοληθούμε μέχρι την Τρίτη που θα βγούμε. Α, ψεύτικο είναι. Άσε το διάλογο. Σοβαρά. Ναι, ρε, γιατί να φαίνεται από πάνω. Άντε, ρε. Αλήθεια. Αλήθεια. Το πλαστικό στήθος το βλέπουμε από τον 1,5 χιλιόμετρο. Θα μας πεις εσύ και τώρα αν είναι ποστής ή όχι. Όχι, ρε παιδιά, τι υπερβολή. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων. Πασχαλάκι θα κάνει παιχνιδάρα χωρίς τα κοτσιδάκια στο δεύτερο παιχνίδι και θα περάσουμε. Ναι. Αν ευχαριστεί με τα κοτσιδάκια. Αυτός είναι ο στόχος. Ε? Αν ευχαριστεί με τα κοτσιδάκια. Τι. Δύσκολο θα είσαι. Ναι, θα έχω λίγο προβληματισμό. Μου στέλνει και φίλοι ότι είναι extension. Ωραία. Επιβεβαιώνει. Ίδια. Να πει ότι ο Σταύρος έχει δίκιο η φίλη σου. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Έχει ο Σταύρος δίκιο. Ίδια έχει και ο Σανέ τώρα που βλέπω ένα θέμα. Γι' αυτό τραυματίστηκε ο Σανέ. Ψηλό ίδια είναι. Ίδια έχει, θα σου πω και τι άλλο έχει. Δεν είμαι, θα σου πω ποιο άλλο το έχει όμως αυτό. Γιατί έψαξα. Kim Kardashian. Όχι, όχι, όχι. 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 Η Frozen. Έλα, ρε, δηλαδή. Να το. Από την Disney. Πλεξούδα Frozen, που λέτε κιόλας να... Από την Disney, όπως λέμε, από τις Σέρες, ας πούμε. Είναι στη σειρά της Disney. Α, ναι, ωραία. Για να τα μαθαίνετε αυτά. Γιατί είστε λίγοι. Η άλλη δεν κατάλαβε ότι είχε extensions. Εντάξει, δεν το πρόσεξα τόσο, ρε. Συγγνώμη, δεν σχολεί και το μαλλί του. Πού να τα ξέρεις αυτά, εσύ. Και τον είδα και από κοντά. Δεν το πρόσεξα. Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε. Τέλος πάντων, παιδιά. Και τα παιδιά με τα σοβαρά μαλλιά, όπως ο Πέδρο Ρίκη, τους διώχνετε. Τουρκία κι αυτός. Σταύρο και αγάπη. Καϊσέρισπορ. Επειδή βλέπω γενικά μια αναστάτωση για τον Ερίκε. Παιδιά, ο Ερίκε ταλαιπωρήθηκε στον ΠΑΟΚ αρκετά το παιδί, εντάξει. Δηλαδή φύγει, έλα, κάνε, ράνε, όχι επεκτείνουμε, όχι κάνουμε, γυράνουμε. Μα δεν ήθελε να ταλαιπωρηθεί κι άλλο. Δηλαδή, τι να του πεις. Τέσσερα πάνω. Ναι. Ναι. Αναστάτωση όχι, εγώ περισσότερο... Βγάζει ο κόσμος μια συμπάθεια για τον Ερίκη και καλά το συμπάθεια έχουν όλοι. Γιατί... Συμπάθεια έχουν όλοι. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και τον παίκτη σε κάποια φάση. Μα δηλαδή... το λέγαμε και πριν από μαζί, πριν από 3-4 μέρες, ότι σου έλεγα ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να ξανανεωθεί το συμβόλαιο και να ξαναφύγει ιδανικός. Δηλαδή... Ο ίδιος το λέει από τον Μάιο. Ότι ήθελε ή να μείνει και να είναι σίγουρος ότι έχει ρόλο ή να φύγει και όχι ιδανικός. Γιατί δεν ήθελε να ξαναγίνει αυτό. Αυτό ακριβώς. Μα έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων. Έχουμε αρκετά θέματα. Η ομάδα. Προπόνηση το πρωί είχε. Ναι, είναι καλά όλοι. Ναι, είναι καλά όλοι. Του Κατουρί μας ενδιαφέρει κυρίως. Εντάξει, ο Κατουρί κάνει και το δικό του πρόγραμμα παράλληλα. Το παλεύει, νομίζω είναι σε καλή κατάσταση. Το είπε και προχθές ότι αισθάνεται καλά. Εντάξει, προχθές ψιλοθαύμα που το έβγαλε έτσι το 90 λεπτό. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση, ναι. Ναι. Μιλάμε μέρα σε προπόνητος και με ένεση. Ναι. Δεν είναι απλό. Και μπράβο στον Κατουρί.
που του χρειώνονταν λίγο ψυχία, ότι χτυπάει εύκολα, κάνει ράνι. Τελικά είδες το, η δήλωση του Φερέιρα. Να σε κάνει να νιώθεις σημαντικός. Πάρ' τον Καντουρί μέσα. Σκύλι του πολέμου, να τα κάνει όλα σωστά. Κοίταξε, αν ήθελε μόνο να το κάνει για να νιώθει σημαντικός, θα μπορούσε να πει κάτι λιγότερο εντυπωσιακό. Θα μπορούσε να πει ότι είναι. Όχι, ο Φερέιρα δεν έχει προπονήσει καμιά 500 παίκτες. Σωστό, ούτε έχει μια καριέρα 20 ετών. Ναι. Αλλά η δήλωση είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, με ρώτησε φίλος μου μήπως το έκανε αποκλειστικά και μόνο για να τον ανεβάσει. Και το λέω, αν θέλει να τον ανεβάσει, θα μπορούσε να πει ότι ήταν ο καλύτερος της προετοιμασίας. Ναι. Δεν νομίζω να έχει στοιχείο τόσο μεγάλη υπερβολή. Έτσι το όνειρο του Φερέιρα, έτσι το είπε. Έτσι το είπε και ξέρει ότι το ταλέντο του συγκεκριμένου παίκτη εντός ομάδας είναι αποδεκτό από όλους. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο και τι συζητάμε. Η ομάδα μέσα της δεν έχει καμία σχέση η πίστη για τον Καντουρί σε σχέση με αυτό που υπάρχει εκτός ομάδας. Ναι. Ωραία. Όλοι αναγνωρίζουν το ταλέντο του. Τέσσερα πάνω. Θα στείλει κανείς κανένα μήνυμα, θα ρίξω πινελίκη. Μας ακούει αυτός που έχει βάρδια και θα το έχει αλλάξει, απλά δεν ανανεώνεται κατευθείαν. Ε, ναι. Μας ακούει σίγουρα. 100%. Καλά, άτσε να δούμε πώς το θα είναι. Δεν την πάω, πήγες την τουαλέτα. Μόνο πήγες την τουαλέτα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι μας ακούει και το αλλάξει. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με την ομάδα. Σήμερα παίζουν και οι ομάδες του Europa League, οι μικρότερες δυναμικές ομάδες. Έφτασε ο Άρης. Έφτασε, ναι. Έφτασε. Με λίγο δυσκολία, αλλά έφτασε. Ο Βέλεθ, ενθουσιασμένος από το οργανωτικό κομμάτι της, του ταξιδιού, ανέβασε ένα story. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Είναι πολλές οι αναγνώσεις του story. Τι είναι. Ο ένας λέει ότι ήταν μορφή, ας πούμε, προς την ομάδα για το δύσκολο τρόπο που επέλεξαν να ταξιδέψουν και όλα αυτά. Ο άλλος λέει ότι τα είχε, ας πούμε, το αεροδρόμιο. Εννοείται, εσύ. Ποιο αεροδρόμιο του Όσλο τώρα. Είναι πολλές οι αναγνώσεις. Να πάντα δεν έχουνε. Τώρα, άμα έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο Άκτιο, στο Ηράκλειο. Αυτά λένε. Ότι θέλουμε το αεροδρόμιο εκτεθειμένο. Κοίταξε, Σταύρο, είναι γνωστό ότι τα λεωφορεία στα αεροδρόμια είναι λιμουζίνες με πισίνες μέσα. Ναι, είναι γνωστό. Υπάρχει ανάγνωση, κάπου το διάβασα. Δεν το ψάξα πολύ, δεν έκανα ρεπορτάζ. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας ιδιαίτερα. Ότι με αυτό το λεωφορείο πήγε η ομάδα από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Τι λέει, δηλαδή δεν πήγε με τουριστικό λεωφορείο. Πήγε με το 451. Πήγε με το. Ναι. Δηλαδή ήταν αστικό. Με τον Άστεν. Ο Άστεν. Ναι. Το 52 κάπα του Μόλντε. Όχι, όχι, Όσλο ήταν. Α, στο Όσλο ήταν. Στο Όσλο ήταν. Μόλντε δεν έχει. Μέρα, ναι. Το Μόλντε ανέβασε μια φωτογραφία. Ο Χρήστανθος, χωριό. Είναι εξοικειωμένο, τον είδα. Δηλαδή η ομάδα είναι. Αισθάνεται κάπω οικία. Ιστήριο κόψανε. Είναι και ακριβά και τα ιστήρια. Εκεί, φίλε. Ο Χρήστανθος το βράδυ τον άκουσα λίγο που βγήκε στον Νίκο και τον Νίκο. Του έλεγε ότι. Τρώνε μόνο λίγο σαλαμάκι, λίγο σεράκι, λίγο ψωμάκι, αυτά. Κάτι παραπάνω από ό,τι κατάλαβα δεν. Εγώ σταύρω λίγα την αγάπη χθες. Ότι εντάξει, είναι κατανοητό τα παιδιά του Άρη και οι ρεπόρτερ και γενικώ η οικογένεια του Άρη να είναι συγκλονισμένοι με αυτό που αντιμετώπισαν. Είχαν και πόσα χρόνια να βγουν από τα σύνορα. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Χρήστατος να ρωτήσει εσένα, εμένα, τι γίνεται αυτό κτλ. Και να μην βγει τσάρτερ βασικά. Ναι. Δηλαδή λένε ότι βρήκαν τσάρτερ 115.000. Εγώ βρήκα 95 με δύο τηλέφωνα που έκανα. Ρωτήστε, δεν κακό. Επίσης θα μπορούσα να σου προσφέρω και άλλη λύση. Ήρθε το τρίτη του Άγιαξ το αεροπλάνο. Γύρισε άδειο. Ναι. Πάρε, πηγαίνετε, αγόρι μου. Μισή τιμή. 45.000 θα του έβγαινε. Πηγαίνετε, θα βρείτε πώς θα γυρίσετε. Εντάξει, δεν ήθελα, μπορεί να ήθελα να βγουν και άλλη πόλη. Δεν είναι, δεν έχουν, δεν το έχουν. Όχι, δεν ήθελα να. Αυτό που λες εσύ τώρα το είπε ο Φιλέας Φόγκ και γράφτηκε βιβλίο. Ναι. Το είπαν και άλλοι όμως. Ναι. Ότι ήταν επιλογή. Τέλος πάντων. Ο Ατρόμητος παίζει. Και παίζει και η ΑΕΚ. Και παίζει και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εύκολα θα περάσει, πιστεύω. Ναι, ο Ατρόμητος στη Λέγκια είναι λίγο δύσκολα. Δεν είναι καλά η Λέγκια από ό,τι είδα. Δεν είναι καλά η Λέγκια. Νομίζω χρονικά τελευταίος παίζει ο Ατρόμητος. Πιο βράδυ. Και άλλοι δύο πιο νωρίς. Και χθες έπαιξε και η Σλόβαν με την Ντάνταλκ. 1-0. Στο 1-0 η Σλόβαν, ναι. Το οποίο ζευγάρι. Για τους Σλοβάκους που τους προτιμάμε σαν ταξίδι και προορισμό, ναι, αν γίνει στραβή. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ μετά τον Άγιαξ, παίζει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Το πιθανότερο σενάριο, τέλος πάντων, αν και έχουμε ελπίδες. Η Σλόβαν έκανε πάντως το 1-0. Κοίτα, δεν είναι κακό ταξίδι κανένα από τα δύο. Αν θα προτιμούσαμε το ταξίδι των ομίλων του Champions League. Το άλλο που πάει από El Karabakh, Karabakh, μάλλον περνάει. Ναι, Μπακού, εντάξει, θα το παίζω. Και το Μπακού πια.
Δύο φορές έχω πάει. Είναι και τεράστιο το Μπακού, δεν είναι. Αλλά να μου πεις είναι αυτό που. Η πόλη αυτή δεν είναι που είναι οι δύο πλευρές. Που από τη μία είναι ορανξίες και από πίσω είναι. Είναι τεράστιο. Είναι... Τέσσερις δρόμοι είναι. Ναι. Που είναι τα ξενοδοχεία και μετά από πίσω πεθαίνουν. Αυτό που από πίσω είναι η άλλη. Δεν πας από πίσω περπατητός. Είναι ακριβά εκεί. Δεν είναι ακριβά πολύ. Δεν είναι Αστάνα, ούτε είναι Όσλο που πήγαν οι άλλοι και κλαίνε, ούτε Ζυρίχη. Ούτε ναι. Βασιλεία που τέτοιο πήρε αυτό προσώπο από τον Κέσσαρα Σίζα. Δεν πήρε τελικά. Πόσο σου πει, 35. Τι άλλο είπε, νομίζω ότι ο Χρήστος είπε και για μία εξάδα μπύρες κουτάκια, 30 ευρώ το άτομο. Κάτσε λίγο, περίμενε. Μία εξάδα μπύρες κουτάκια, ρε παιδί, τα κουτάκια τις μπύρες. Ναι, 30 ευρώ το άτομο. Από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Σου λέει, δεν ήμουν να κλάψει. Εγώ θυμάμαι ότι πήρε ένα σολομό 40 ευρώ. Νομίζω είναι υπερβολικό ο Χρήστος. Ναι, νομίζω και εγώ. Χρήστος με παιδιά, με ψωμί, τυρί, τέτοιο και νεράκι τη βγάλουμε. Κοίτα, ο Χρήστος για να τον λυπηθούν, μπορεί να πει πολλά. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, δύσκολα τα περιέγραφε. Εγώ θυμάμαι που είχα στο Όσλο το ποτό είχε 15 ευρώ. Εντάξει, εδώ έχει 10. Ναι. Ναι, το ποτό με ζούρα. Δεν θες διπλό. Εντάξει. Αν και τώρα με ζούρα βάζουν και στην εκεί Ελλάδα. Εκεί έχουν 5-6.000 μισθό, ρε. Ο μέσος πολίτης. Όχι ναι, υψηλό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι ακριβό το Όσλο, είναι γνωστό αυτό. Είναι ακριβό. Το Μπακού δεν είναι ακριβό. Είναι μία ή άλλη. Δηλαδή, μένα σε ένα καλό ξενοδοχείο στο Holiday Inn που μέναμε, δίναμε 200 ευρώ τη μέρα. Normal. Και βλέπαμε την Κασπία θάλασσα. Που έχει ένα χαβιάρι που αν τον πιάσει, είναι 100 χιλιάρικα. Πώς την κάναμε φωτιά εκεί κολυμπώντας να βρούμε ένα. Να δώσουμε ένα ραντεβού. Ένα Θεός ξέρει. Ναι. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στο διάλειμμα. Σε λίγο πάλι πίσω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για τους λάθες του στοιχήματος, γιατί μία ανάλυση μία ομάδα πάντα. Σου δίνει την εικόνα, όπως παραδείγματος χάρη δώσαμε μετά την ανάλυση του ΠΑΟΚ και του Άγιαξ, το goal-goal, το οποίο δεν χαλάει ποτέ. Έτσι τώρα, κάτι τέτοιο δείχνει και η ανάλυση του Repress της Molde, που αντιμετωπίζει σήμερα ο Άρης μας. Δηλαδή το πάμε για goal. Εντάξει, όσα πάνε και όσα έρθουν είναι αυτοί. Σκανδιναβική ομάδα, κλασική. Θα το βάλουμε ένα over δηλαδή. Εντάξει, καλό. Θα δούμε και στα άλλα τι γίνεται. Over δεν είπα, εγώ goal-goal είπα. Εντάξει, όμως το συνδυάσουμε με το over για να ανέβει λίγο παραπάνω. Ναι, αυτό μπορεί να σου στοιχήσει το στοίχημα. Γιατί στο 1-1 δεν ρισκάρει κανείς. Μπορείς να βάλεις over 1,5. Πόσα ήρθαν over χθες στο παιχνίδι του Champions League. Άστο χθες. Που μπήκε 1,5 goal σε. Όλα τα είχα παίξει goal-goal και over. Ναι, και δεν βγήκε κανένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλό. Ναι. Πρωτοπόρο στην Νορβηγία η Molde. Ναι. Στο συν 4 από την Bodø Glimt, αλλά με 2 μάτς περισσότερα. Α, δεν τη λες και πολύ πρωτοπόρο. Αν εξαιρέσουμε, όχι φέτος, είναι φέτος εννοώ τη σεζόν με βάση τα δικά μας τα δεδομένα, δηλαδή από τον Ιούνιο, Ιούλιο και μετά, δεν έχει ήττα. Έχει 3-4 ισοπαλίες και 5 νίκες. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω κάτι, παιδιά, γιατί διαβάζω πολλά για τα μεταγραφικά. Τα μεταγραφικά έχουν σταματήσει και δεν υφίστανται δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει. Διάβασα κάπου, δεν ξέρω ποιος το έγραψε, αποφάσισε λέει για αριστερό μπάκο Φερέιρα. Δηλαδή τώρα, μία μέρα, δεν ξέρω ποιος το έγραψε πραγματικά, μια αναδημοσίευση είδα. Και ούτε θέλω να κρίνω, απλά μου φαίνεται λίγο χαζό. Δηλαδή, έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι ο Γιαννούλης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να πάρει κάλυψη του Γιαννούλη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τώρα. Ποιος ο λόγος να γραφτεί κάτι τέτοιο. Οριστική απόφαση λέει για Φερέιρα, για αριστερό μπακ. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε πραγματικά. Ωραία. Διαβάζω για τον Καϊσέδο. Το Καϊσέδο το θέμα πώς βγήκε. Ένας χαζούλης στο Εκουαδόρ με 1500 followers στο Twitter. Όσοι είχα εγώ τη δεύτερη μέρα που είχα Twitter. Mm-hmm. Ωραία, για να βάλουμε δηλαδή και το μέγεθος λίγο. Εντάξει. Έγραψε ότι υπάρχει μία φήμη ότι ο Καϊσέδο θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δίνω εντολή εγώ σε εσάς και στο SDNA, μην γράψετε κάτι, είναι απίθανος. Βρίσκεται ένας και το γράφει. Φήμες για Καϊσέδο και ΠΑΟΚ από το Εκουαδόρ. Το παίρνουν οι Εκουαδοριανοί, ωραία. Το κάνουν θέμα. Το παίρνουν μετά οι από εδώ, το κάνουν θέμα. Πώς θα πάρεστε τον Καϊσέδο που είχε σχεδόν double-double σε γκολ ασίστ στη Λάτσιο πέρσι. Βασικός παίκτης στη Λάτσιο είναι. Με άγνωστη ηλικία,
Είναι η αλήθεια. Πεκτάρα βέβαια. Δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορούσε να έρθει. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Κάντε ρεπορτάζ. Το γράφει ένας χαζούλης στο Εκουαδόρ. Οκ, κανένα πρόβλημα. Δικαίωμά του. Σήκωσε ένα τηλέφωνο. Πληκτρολόγησε. Δεν σου λέω εγώ να βρεις τον Ιβάν, ούτε εγώ τον βρίσκω. Δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με τον άνθρωπο, δεν έχω κάνει το τηλέφωνο του. Ούτε το Γιωργάκη. Πρώτα το γραφείο τύπου. Πρώτα τον Παναγιώτη τον Ανωνιάδη και τον Μιχάλη τον Νούτσιο. Υπάρχει Καϊσέδο. Θα σου πούν αυτοί. Πρέπει εμείς να κάνουμε, δηλαδή, να στερούμε την ελπίδα. Να γράφει ο άλλος ο Καϊσέδο να χαίρεσαι σαν χαζός. Γιατί όντως έτσι σκεφτόμαστε όταν είναι μεταγραφές. Και εγώ να πρέπει να κάνω τώρα το χαζό, σου λέω δεν υπάρχει Καϊσέδο. Διαφωνείς τέτοιο? Όχι, συμφωνώ φίλε, είναι μεγάλο θέμα αυτό για να το ανοίξουμε. Εντάξει, δεν είναι μόνο η... Ωραία, μεταγραφικά, λοιπόν, ναι, μεταγραφικά λοιπόν, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Άλλο επίπεδο παίκτη θα πάρεις, παικτών θα πάρεις, αν η ομάδα κάνει το θαύμα στο Άμστερνταμ. Άλλο επίπεδο παίκτη θα πάρεις, αν η ομάδα πάει να κυνηγήσει τους ομίλους στην Ευρώπη. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα παιδί, δηλαδή. Δεν γίνεται να το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει ένα παιδί, αγάπη, από ό,τι βλέπεις όμως. Απόλυτη λογική. Ναι. Εδώ η Σταύρο και η Αγάπη γράφει και τώρα, μιλάμε για το Εκουαδόρ, γράφει και από δικούς μας δύο μέρες πριν το μάτς ένα κείμενο που είχε το νόημα που πας με Γιαννούλη στο μάτς με τον Άγιαξ. Εντάξει. Γράφει αυτό το κείμενο. Ο Γιαννούλης που βγάζει εκπληκτική assist, εντάξει. Εκπληκτική assist. Δεν είπε κανείς μας ότι ο Γιαννούλης είναι ο επόμενος αριστερός μπακ της Εθνικής Βραζιλίας. Είναι. Να αλλάξει και χώρα. Είναι. Μπορεί να είναι της Εθνικής Ελλάδος. Ο καλύτερος αριστερός μπακ είναι. Αλλά δεν γίνεται δύο μέρες πριν. Για παίζουμε το Τσιμίκα. Στην τελική ο Γιαννούλης βγάζει αντίδραση μετά τον γκολ και συνέρχεται από μόνος του, σε αυτήν την ηλικία, έτσι. Αν μη τι άλλο αυτό, σεβάστο. Είναι πολύ καλός πρώτα απ' όλα. Στο παιχνίδι μέσα. Δεν κάνει λάθη, έχει καλές τοποθετήσεις στην άμυνα. Μια πλευρά η οποία δεν έχει και τις καλύτερες βοήθειες την κρατάει. Απ' την άλλη μεριά έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Όχι από τα δεξιά. Από τα αριστερά τα δικά του. Με λίγα λόγια λοιπόν, να ξέρουμε και τι μας γίνεται, να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αβαντάζ του ΠΑΟΚ. Το αβαντάζ του ΠΑΟΚ είναι ότι ο περίγυρός του έχει εκπαιδευτεί διαφορετικά. Δεν είναι Ολυμπιακοί που θα τους πεις ότι πουλήθηκαν οι πρέσπες για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και θα το πιστέψουν. Και το λένε κιόλας. Και το λένε κιόλας. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν κι αυτούς, ούτε εμείς σαν δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ θέλουμε να είναι ο κόσμος μας έτσι, ούτε ο κόσμος μας θα φάει πρόλογο αν εμείς καθόμαστε και του λέμε τις βλακίες. Αλλά στα μεταγραφικά, επειδή υπάρχει πάντα η ελπίδα, λίγο να είμαστε λογικοί. Και πραγματικά, όταν ασκείς δημοσιογραφία, σήκωσε το κολοτηλέφωνο σου. Δηλαδή, προκαλώ όποιον θέλει να μου στείλει ένα αναλυτικό να δω που παίρνει τηλέφωνα. Πού παίρνει τηλέφωνα, ρε. Όπως λέει ο Στέλιος πετυχημένα, υπάρχει συνάδελφος που έχει περισσότερα τηλέφωνα στα γοριλάκια παρά. Ωραία. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι συνάδελφοί του. Σε μάνατζερ. Όχι σε μάνατζερ, παρά σε πηγές. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης μέσου με πολύ κόσμο, θα ζητούσα αναλυτικό από τα σταθερά. Θα δουλεύετε τα σταθερά και αναλυτικό. Μπορείς να το κάνεις χωρίς να το ξέρουνε. Δεν θα ζητούσα τους ίδιους. Ναι. Θα ζητούσα την εταιρεία. Ναι, ρε. Να δω που δουλεύουν. Και άμα μου έλεγε το τούλο, φεύγεις. Μα γιατί. Τι γιατί, ρε. Γοριλάκια πιτσαμπίρα. Ωραία. Γιώτης. Ναι. Γιώτης. Πρασάς. Πρασάς. Ωραία. Σουξουμούξου. Το γυράδικο και στην Τούμπα που είναι κοντά. Ναι. Ωραία. Διαφήμιση 10 μαγαζιά τώρα. Ναι, μας περιμένουν. Μας περιμένουν. Που κόβουν 30 κιλά γύρω τη μέρα. Ναι. Τέλος πάντων, τηλέφωνα παιδιά, τηλέφωνα να παίρνετε. Πολύ καλό πράγμα για το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνεις το κλίμα, καταλαβαίνεις τι παίζει, τι δεν παίζει. Θα σας κάτσει κάποιο αποκλειστικό που και που. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι ωραίο πράγμα το τηλεφωνάκι. Κάνεις μου χαμπέτι. Ωραίο πράγμα. Διακρίνεις τον ενθουσιασμό που υπάρχει για τα κοτσιδάκια του Αλέξανδρου. Τρέχουν αγκαλιασμένοι στα γραφεία και, τα... και πανηγυρίζουν. Τέλος πάντων, μακάρι τα προβλήματα να είναι αυτά τα κοτσιδάκια του Αλέξανδρου, πλάκα κάνουμε.
αλλά ας κοπούνε στον Παναθηναϊκό. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν που δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό. Για να το σοβαρέψουμε λίγο. Λοιπόν. Δεν υπάρχει μεταγραφικό και ούτε θα υπάρξει μεταγραφικό μέχρι τις 13 του μηνός. Από 14 ξέρουμε συγκεκριμένες επιλογές. Για τα αριστερό μπακ είναι για το επίπεδο κάτω από το Champions League υπάρχουν 4 ξεκάθαρες επιλογές. Είναι μία ο Αλμπορνός. Ωραία. Είναι άλλο ο Κοεντράου που είναι ακόμα ανοιχτός. Ναι. Εντάξει. Είναι και άλλες δύο. Εντάξει, ο Κοντράου βέβαια με τόσες χιλόπιτες που έφαγε, από τα 700 που του δίναμε θα του πούμε πάρε 150 και έλα. Αυτό θα έκανα εγώ. Αδερφέ, έριξε με 150. Μα, τι μα. Πήγε στην Πόρτο, σε βγάλαν σκάρτο. Πήγε στην Κρουζέρο που πήγε, σε βγάλαν στη Φλαμέγκο που πήγε. Δεν ήθελε να πάει η Βραζιλία. Γιατί πήγε. Γιατί έχει... δεν πήγε. Τον ήθελε εκεί ο Ζόρζε Ζέσους. Είπε όμως ο Κοντράου ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει εκεί. Μα δίπλα είναι. Δίπλα είναι, εντάξει. Δύο παλάμες όμως στο χάρτη. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ θα κινήσει αν λοιπόν αποκλειστεί από τον Άγιαξ. Θα αναζητήσει άλλο επίπεδο αν περάσει. Όπως θα αναζητήσει άλλο επίπεδο φόρο αν περάσει, όπως αν περάσει θα πάρει σίγουρα και ένα οχτάρι ακόμα για να υποστηρίξει τον Καντουρί μέχρι να γυρίσει ο Μαουρίτσιο. Αυτή είναι η κατάσταση στα μεταγραφικά. Τώρα, το πώς, το τι και το γιατί είναι απλό. Financial fair play. Δεν μπορούμε να ξοδέψουμε λεφτά δεδομένη χρονική στιγμή αν δεν παρουσιάσουμε έσοδα. Έσοδα τα οποία μας στέρισε η κυβέρνηση παρέα με τον Ολυμπιακό για το τηλεοπτικό το συμφωνημένο της ΕΡΤ. Και τώρα πρέπει να βρούμε λύση και γι' αυτό. Με πιθανότερο σενάριο από ό,τι καταλάβατε μετά τα εκπληκτικά νούμερα τα προχθεσινά το Open. Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι νίκη το ότι το ένα μαγαζί του Προέδρου στηρίζει το άλλο. Εντάξει. Βέβαια, με τις εκπομπές που έχει το μαγαζί του Προέδρου, μια χαρά είναι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Θα φέρει και κανένα νούμερο. 20 μονάδες από τον δεύτερο είχε προχθές. Ναι. Εντάξει, η Κατερίνα καινούργιο τι να έχει, δηλαδή. Στο αντίστοιχο είναι άστον. Τι να έχει, καλή η Κατερίνα. Θα παρακαλώ να έρθει και δύναμε. Δύναμε το χέρι μας άμα τη συναντήσαμε. Ναι. Εντάξει. Θα παρακαλώ να έρθει και η Κυριακή στο Όπεν. Αλλά. Μας φεύγει και ο Μουτσινάς. Αυτό που τον πας. Τον κάναμε άνθρωπο. Που ο Αλαφούζος, που ο Αλαφούζος σε χτυπάει η αβέρτα. Ότι του κάναμε εμείς το ποδόσφαιρο μας το κάνει στην τηλεόραση. Ο Λιάγκας όμως χρησιμοποίησε το τρέιλερ που έκανε. Το είδες. Εμένα. Είπε. Μου είχες το ΠΑΟΚ, μωρέ. Τι είπε. Είπε πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ντάμπλ και εγώ δεν μίλησα στο τρέιλερ. Με αυτό ξεκινάει. Τι εννοεί δεν μίλησε. Ότι έλειπε, ρε παιδί μου, τα τηλεοπτικά πρόμενα. Έλειπα και ξεκινάει το τρέιλερ και λέει ότι πήρε ο ΠΑΟΚ ντάμπλ και εγώ δεν μίλησα. Κατάλαβες. Ναι. Σου πει το ΠΑΟΚ. Θα πει. Θα μιλούσε πάρα πολύ. Πέντε ώρες. Που πάντα έλειπε. Είναι με τη σχολά ακόμα αυτό. Όχι. Μέχρι τρία χρόνια που χώρισαν. Εντάξει, εντάξει, ρωτάω, ρε παιδιά. Σκέφτεσαι κάτι τη σκορδά τώρα. Γιατί όχι. Μόνο η Κοσιόνη δεν μ' αρέσει. Όλοι οι άλλοι. Κοσιόνη έχει αυτό το κρύο. Το... Ο Μουτσινάς πέσει στο Sky τελικά. Στο Sky θα πάει από ό,τι ξέρω. Με πολλά λεφτά κιόλα. Υπάρχει ρήτρα. Έχουμε ρήτρα. Έχουμε ρήτρα. 200.000 ευρώ. Τίποτα δεν είναι. 250 πήρε τον Ντέμι. Καλά, πάλι όμω το γραφείο του Παναθηναϊκού θα έχει θέμα μετά. Να περιμένουμε να φύγει σήμερα το ρολόι από τις 5 που τελειώνει η μεταγραφική στην Αγγλία. Μην τρελαθεί κάποιο που κάνει κανένα πρωτοτυπία για τον Άκπομ. Θα το έχουμε στο μυαλό μα τώρα που το είπε. Δεν θέλει και πολύ. Εντάξει, ο Άκπομ δεν πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο. Γιατί ξέρει τη μούρλα τουλάχιστον των αγγλικών ομάδων για του Βρετανού. Δώσε τον Νιάλ και τον Μαγκουάερ. Εντάξει, 250 ευρώ. Μια χαρά ο Μαγκουάερ παιχτάρα είναι. Ας τις ειδονίες. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι ο Άκπομ νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και στον ΠΑΟΚ μπορεί να εισπράξει περισσότερα χρήματα άμεσα και η ρήτρα να μεγαλώσει και να κάνει μια σεζόν με 25 γκολ που ξεκίνησε και ο Μπουγκολάκη που για την ψυχολογία. Δηλαδή, τι ξεκίνησε Μπουγκολάκη, τρίτο επίσημο σερή παιχνίδι που σκοράει ο Άκπομ. Ναι, ναι. Τελείωσε με γκολ, ξεκίνησε με γκολ. Ξεκίνησε Γιάννενα, τελικό και Άγιαξ. Δηλαδή, έχει δύο γκολ σε τελικό και Άγιαξ. Εντάξει, σου κράτησε το αίτητο, σου έδωσε ένα κύπελο, σκόραρε απέναντι στον Άγιαξ. Τι τραβάμε με αυτά τα τηλέφωνα τέτοια ώρα. Ναι, εντάξει, τον ίδιο είναι πολύ καλό. Και νομίζω ότι άμα κάνει μια πολύ καλή σεζόν που έτσι το πάει, του χρόνου θα είναι σε πολύ καλύτερο σημείο τέτοια εποχή. Και αυτός και ο ΠΑΟΚ.
Προφανώς. Εγώ λοιπόν δεν φοβάμαι τόσο πολύ, θα φύγει ο Ακπομ. Τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία. Ε, όχι, εντάξει. Θεωρητικά το είπα, γιατί ένα ποσό 7, 8, 10 εκατομμύρια, ξέρει πολύ καλό ότι για μια αγγλική ομάδα δεν είναι, δεν είναι τίποτα. Όχι. Τίποτα δεν είναι. Ειδικά για φορ. Για φορ ξεκινάνε από 25 να συζητάνε και μετά. Εδώ αυτό που πήρε η Μπέρ, ποιο τον πήρε, η Σάντερλαντ. Ένα μουσάτο που είναι σαν να δουλεύει σε πειραρία. Τον... Πόσο έδωσε, κανένα 30 εκατομμύρια έδωσε. Μεγαλύτερη μεταγραφή τη ιστορία. Ένα Μακμπέρλι, Μακδόναλτ, δεν ξέρω πώ λέγεται. Με Μακ τέλο πάντων. Ναι. Μέσα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με τα γραφικά. Το κατάφερα με τρεις προσπάθειες. Βγήκε. Εντάξει. Η ομάδα προετοιμάζεται εννοείται για το παιχνίδι για τη Ρεβάνς. Νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα του τι θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε μια πληρέστατη εικόνα για το τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Το μελετήσαμε και όλες το λεπτές αρκετά. Κόβουμε, ράβουμε, δίνουμε, δεν δίνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ στη Ρεβάνς, παιδιά μου, είναι να έχει ομαδικό πνεύμα. Αν έρθουν δύο φάσεις, δηλαδή σαν του Ζαμπά με τον Μπέλκα, μία στην αρχή και μία στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, θα πρέπει ο Ζαμπά να τη δώσει τον Μπέλκα. Ναι, πρέπει να τη σπάσει. Ναι. Εντάξει. Ειδικά ο Ζαμπά, ο οποίος είναι ένα παιδί που το έχουν φορτώσει το μυαλό με υπερβολικό εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, θα έρθει η πρόταση από την Βέρντερ 20 εκατομμύρια. Πού είναι, ρε. 20 εκατομμύρια, μαζί πάμε, με τα πόδια, στη Βρέμη. Έχω πάει κιόλας, ωραία πόλη. Παρκάραμε και πάνω στις γραμμές του τραμ, οι λύθοι. Και κάναμε όπισθεν μετά και μας κυνηγούσαν. Τέλος πάντων. Ναι. Εκεί, παιδιά, όλοι παίζουν για την ομάδα. Ξεφορτωνόμαστε την μπάλα γρήγορα. Την δίνουμε, δεν την κουράζουμε, αυτοί πρεσάρουνε. Πρέπει να βρούμε ρυθμό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα μεγάλα κενά διαστήματα που αφήνουνε. Όταν είναι φωτομένη η περιοχή μας με παίκτες, τη διώχνουμε την μπάλα. Ναι, επίσης δίνουμε κόρνερ, γιατί τρώμε ένα γκολ, παιδιά, το δεύτερο. Γιατί δύο παίκτες του ΠΑΟΚ επέλεξαν να μην δώσουν ένα κόρνερ. Και ο Πασχαλάκης μπορεί να τη βγάλει κόρνερ στην έξοδό του και ο Βαρέλα. Το δίνουμε το κόρνερ. Ξέχωρα ότι τα καλά χτυπήματα που έχουν, τα έχουνε. Βεβαίως. Εννοείται. Του ήρθε την μπάλα και στο αριστερό του Βαρέλα, όχι ότι είναι δικαιολογία. Ναι, αγόρι μου δίπλα είναι το άλλο, του βγάλει την κόρνερ. Μου λέει ο άλλος, άμα τη βγάλει ο Πασχαλάκης λέει προς τα έξω, βγαίνει ο πίσω σβαλμόνος. Ναι, αλλά άμα τη βγάλει προς τα έξω και πάει στους άλλους, ξέρεις πόσους παίκτες έχει ο Άγιαξ μέσα στην περιοχή. Ε, ξέρεις πώς είναι. Πέντε, πώς ήταν. Όλοι. Ναι, όντως αν βγει η μπάλα στο σημείο που είναι ο Μπίσεσβαλ, ωραία, βγαίνουμε σε ανοιχτό γήπεδο κόντρα επίθεση. Δεν έχει κάλυψη ο Άγιαξ καμία εκείνη την ώρα. Ναι. Ωραία. Και αν δεν πάει, 50-50 είναι. Εκεί δίνεις κόρνερ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά, θέλει καθαρό μυαλό. Και αυτό πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Εντάξει, πιέζομαι, τη διώχνω. Κάναμε πράγματα τα οποία τέλος πάντων μας βγήκανε. Έτσι λίγο γιατί ζαλίζουμε. Μας βγήκανε. Μας βγήκε η φάση του γκολ. Αυτό που κάναμε στη φάση του γκολ του πρώτου, ναι, δηλαδή που εκμεταλλευτήκαμε την διάδεση του Άγιαξ να φορτώσει μια πλευρά για να πιέσει και να κλέψει. Ωραία. Το κάναμε μία φορά και βάλαμε γκολ. Αν το κάνουμε πέντε. Έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες. Έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες. Εντάξει, το κάνει συνεχώς ο Άγιαξ αυτό. Επίσης ο Άγιαξ ανεβάζει πολλούς παίκτες για παγίδες στον Εσίτη. Δεν δώσαμε την μπάλα στον Εσίτη. Στο 6, στο κάθε 6. Ωραία. Της ομάδας που παίζει αντίπαλος ο Άγιαξ. Δεν δώσαμε μπάλα στον Εσίτη για να κάνει παγίδες. Για να γίνουν οι παγίδες εκεί. Ναι, αλλά θα πρέπει να μεταφέρουμε γρήγορα την μπάλα στην αδύναμη πλευρά. Πρέπει να βρεθεί άλλο τρόπο. Κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού. Κάνει κάτι. Ωραία. Αφού τα έχουμε διαβάσει. Τα κάναμε. Πρέπει να τα κάνουμε σε μεγαλύτερη συχνότητα. Για να γίνουν σε μεγαλύτερη συχνότητα, πρέπει πρώτα να διαχειριστούμε καλύτερα τις δυνάμεις μας. Να μην κλάσουμε στο 65. Πολύ κομβικό το κομμάτι των δυνάμεων. Εντάξει. Γιατί πώς έγινε, λέει, η οπισθοχώρηση. Όταν, παιδιά, ο ΠΑΟΚ παίζει για 55-60 λεπτά, μέχρι να φάει το κούλ του Βαρέλα 57 λεπτά. Παίζει τον Άγιαξ σε σωστά μέτρα, πιέζει τα 2 τρίτα. Όταν δεν έχεις δυνάμεις να πιέσεις άλλο, όταν έσκασαν τα χάφ σου, πήγες προς τα πίσω, κόλλησες στα μπακ και σε πίεσαν. Απλά είναι τα πράγματα.
Είχε και την ψυχολογία κοντά σου, ήξερε ότι θα φας τον κόλπο. Αυτό, έχει στο μυαλό σου ναι. Το τρίτο κόλπο. Δεν είχε και δυνάμει. Καταδικαστικό. Δεν είχε και δυνάμει. Εντάξει, πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Αυτό ακριβώ. Ελπίζω λοιπόν να πάω και να είμαι πιο φρέσκο στο παιχνίδι τη Ολλανδία. Και να εκμεταλλευτεί περισσότερο τα κενά του Άγιαξ, τα οποία τα έχει διαβάσει. Και στα στημένα είχε πρόβλημα ο Άγιαξ. Ναι. Η ζώνη του δεν είναι καλή. Δηλαδή η περιστροφή που κάνει ο Μάτος και βγαίνει μόνος είναι ότι διάβασε ο ΠΑΟΚ καλά το πρόβλημα του Άγιαξ. Ναι, έχει κάνει όλη την κίνηση μόνος του. Ναι. Εντάξει. Το ότι ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη παίζει 4-4-2 σε φάση άμυνας σημαίνει αυτομάτως ότι με το που θα πάρει μπάλα έχει στον χώρο 4 παίκτες να βγούνε. Όπως εκείνη η αντιπίθεση στο τέλος με το Λιμιό. Που του φώναζε ο Ακπόμ και δεν πέρασε βέβαια η μπάλα τότε. Δεν την έβγαλε. Αλλά ήταν 4-4. Ναι, δεν την έβγαλε. Ναι. Θα πρέπει η ομάδα να πάρει από τον πάγκο περισσότερες βοήθειες νότου του αγώνα. Τι να πάρει, από ποιον. Από αυτούς που έχει. Ποιους. Στην Τούμπα πήρε, δεν πήρε. Από ναι. Αγκούστο. Μα στην Τούμπα αναγκαστικά το γύρισε σε 4-3-3. Τέλος πάντων, α τη ροή του αγώνα. Εδώ μιλάμε τώρα στο τι θα γίνει στον αγώνα. Μιλάμε το πώς πρέπει να προσεγγίσω πάω το παιχνίδι. Δεν κουβαλάμε την μπάλα άσκομα να χάσουμε δυνάμεις. Δεν πουλάμε μπάλες εύκολα. Ωραία, δεν ρισκάρουμε. Δεν ρισκάρουμε, είναι πολύ βασικό αυτό. Εντάξει. Γιατί σε 5-6 φάσεις κάναμε το κάτι παραπάνω μέσα στη δική μας τη μεγάλη περιοχή, τρίπλες κτλ. Δεν χρειάζεται το Άμστερνταμ να ζωρίσει την τύχη σου, ούτε την ντροπή να διώξει την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Ναι, αλλά όχι και με την πρώτη ευκαιρία να διώξει την μπάλα, να δει και τις επιλογές που έχεις. Δηλαδή, πώς βάζουμε τον γκολ, ο Βαρέλα βλέπει τον πίσω βαθμό στο διάστημα. Ναι. Δεν χρειάζεται και να μπάλα από τα χαφ, τον είδε. Αφήνουν τεράστια κενά. Ας ψάξουμε αυτές τις πάσεις. Ας τις ψάξουμε. Θα δούμε αν ο Άγιαξ είναι διαφορετικός. Εγώ έχω την αίσθηση ότι. Ο Άγιαξ θα προσπαθήσει να κάνει το τρίκ του δεύτερου μηχρόνου. Νομίζω θα παίξει ο Νέρες, θα δεις. Εγώ λέω θα προσπαθήσει να κάνει το τρίκ του δεύτερου μηχρόνου με τον Μπλίντ να είναι τρίτο στόπερ. Αυτό πιστεύω θα κάνει. Για να καλυφθεί. Και ο Πάοκ αντιμετώπισε πρόβλημα σε εκείνη τη φάση, αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερο αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω της έλλειψης φρεσκάδας παρά λόγω της αλλαγής διάταξης του Άγιαξ. Έτσι πιστεύω. Τέλος πάντων. Θα ξεκουράζει παίκτη, νομίζω, το Σάββατο με την Έμεν στο Άμστερνταμ. Είναι και εύκολο μάτι. Δεν ξεκουράζονται αυτοί τέτοιο. Να ξέρεις. Και προέρχονται από γκέλα στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά η Έμεν Σταύρο είναι. Να είχαμε να λέγαμε τώρα, εντάξει. Και φίδεσαι, να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Μην νομίζεις δηλαδή ότι είναι και μια τόπο ομάδα. Τρία θα τις βάζαμε εμείς. Νομίζω θα έχεις το μυαλό του και το μάτι της Τρίτης. Σάββατο με Τρίτη δεν είναι και 10 μέρες. 3-24 ώρα είναι. Εμείς έχουμε το καλό ότι ετοιμάζουμε το παιχνίδι αυτό όλη την εβδομάδα. Τώρα εκεί πέρα μια θλασούλα, κάτι, είναι κάτι μικρό. Όχι, είπαμε να μην ήρθε, να μην ευχόμαστε τέτοια. Είδες τι έχει τώρα. Για να έχεις τύχη με το μέρος σου, να είσαι καλός. Ας είναι καλά όλοι. Ας είναι καλά. Όχι, ας είναι καλά όλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι για τα δύσκολα. Σοκαρίστηκε. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Είχαμε χθες το μήνυμα του Πέδρου Ερίκη, το ευχαριστώ του και στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στην ομάδα και στην οικογένεια Σαββίδη. Νομίζω σήμερα, μέσα στην ημέρα, θα ανακοινωθεί και τυπικά η μετακόμιση του Ερίκη στην Καϊσέρισπορ, την πρώην ομάδα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, εκεί που τον εντόπισε ο Δικέφαλος πριν από 3 χρόνια. Πολλά τα μηνύματα. Και στα θέματα του ΠΑΟΚ 24 και στο λογαριασμό του Βραζιλιάνου δεν διάβασα κάπου αγάπη μια αρνητική κριτική. Εντάξει, πολλοί κάνουν λόγο για αδικία εις βάρος του Ερίκη γενικότερα. Μπορεί να έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αφήνει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις και μόνο φίλους ο Πέδρο Ερίκη στον Δικέφαλο. Είχε το όνειρο, το έλεγε συνεχώς, να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ. Προσπάθησε, έφυγε μια φορά δανεικός, επέστρεψε, έφυγε δεύτερη, επέστρεψε και αυτή τη φορά φεύγει οριστικά από τον ΠΑΟΚ. Πολλά τα μηνύματα και από συμπαίκτες του. Σου εύχομαι τα καλύτερα, μαχητή μου, αξίζει τα καλύτερα για την απόλαυση αυτά τα χρόνια που μοιραστήκαμε. Τον Ισο Βαρέλα, καλή τύχη, θα μου λείψει αδερφέ, είπε ο Μπίσεσβαρ. Να σε ευλογεί ο Θεός πατέρα, του ευχήθηκε ο Ζαμπά. Να σε ευλογεί ο Θεός αδερφέ, πολλές επιτυχίες στη νέα σου ομάδα ο Αγκούστο. Καλή τύχη φίλε, έγραψε ο Πασχαλάκης. Ο Ολιβέιρα σχολίασε, λέει αδερφέ μου είσαι μεγάλος. Ευχαριστούμε και καλή τύχη Πεντρίνιο, είπε ο Κρέσπο.
Να σε ευλογεί ο Θεός, αδερφέ, μόνο επιτυχίες για σένα. Είπε ο Ροντρίγκο, γενικότερα οι Βραζιλιάνοι, το Θεό. Καλά, ναι. Είναι ναι, όπως, όπως λέμε, καλημέρα. Ναι. Ο Τζάλμα που θα τον έχει αντίπαλο στην Τουρκία, τις στιγμές, μια αγκαλιά για σένα και πάντα με φως. Τζάλμα, πάντα με φως. Ναι. Θα το καθιερώσω εγώ στις ευχές στα γενέθλια. Πάντα με φως. Ναι. Ο Σάχοφ έγραψε τις στιγμές, καλή τύχη, έγραψε τη λέξη σουβλάκι. Προφανώς αρέσει τον Ερίκ. Ναι. Και ο Χατζησαΐας τον αποχαιρέτησε. Γενικότερα, εντάξει, ένα παιδί, ξαναλέω, με μπόλικη τρέλα μέσα του. Καλή τρέλα, όχι σαν του Ουάρντα. Πάντα έδινε το 100%. Πέτυχε σημαντικά γκολ, με σημαντικότερο αυτό στο πανθεσσαλικό στάδιο που χάρισε το κύπελο στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα, σκόραρε, έδωσε assist, το πάλεψε, αλλά νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν θα είχε το χρόνο που θα ήθελε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ίσως για που άλλες εποχές στον ΠΑΟΚ θα έκανε παπάδες και θα ήταν βασικός και αντικατάστατος. Έχει αδυναμίες στο παιχνίδι του, έχει φυσικά πάρα πολλά προτερήματα, αλλά πάρθηκε η απόφαση από κοινού να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του και φύγει ξανά δανεικός, να αποχωρήσει οριστικά αυτή τη φορά με τριετές συμβόλαιο στην Καϊσερισπόρ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι γύρω στα 600.000 ευρώ. 600.000, εντάξει, 1,3 αν θυμάμαι καλά είχε δώσει ο ΠΑΟΚ στη ΡΕΝ τον Ιανουάριο του 17. Το νομίζω, ναι, Ιανουάριο του 17, ναι. 17-18. 17. Ναι, ναι. Και κάπως έτσι κλείνει ακόμα ένας κύκλος. Από τις εκκρεμότητες απομένει ακόμα ανοιχτό το θέμα του Άρδα. Ποια ομάδα θα βρεθεί να ρισκάρει στην απόκτησή του, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέχρι και τότε και προπονείται μόνος Μουλέν, του. Και μένει και ο Μουλέν. Και αυτός μαζί στην Ευρωλίγκα. Και να δούμε μετά τα μάτς με τον Άγιαξ τι ανακατατάξεις θα υπάρχουν και στο υπάρχον ρόστερ. Γιατί νομίζω ότι δεν θα μείνουν όλοι όσοι είναι, ίσως υπάρχουν και μία-δυο αποχωρήσεις. Θα δούμε τα γίνει, για παράδειγμα, με τον Κάτσε. Εντάξει, ο Κάτσε επέστρεψε το καλοκαίρι και έλεγε και ο ίδιος ότι ουσιαστικά επέστρεψε για να ξαναφύγει. Έτσι όπως ήταν τα δεδομένα στην προετοιμασία, είχε ρόλο. Το πάλεψε και αυτός, έδειξε 5 πράγματα. Μια χαρά είναι ο Κάτσε. Δεν είναι ο top half, αλλά είναι μια χαρά. Από τη στιγμή που ήρθε εσύ, νομίζω ότι δυσκολεύει λίγο η κατάσταση για αυτόν. Δεν το βρίσκω πολύ εύκολο να παραμείνει, βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα με την εικόνα του στην προετοιμασία κέρδισε αρκετά ο Κάτσε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα, όχι σήμερα λέω, Σάββατο είπαμε παίζει ο Άγιαξ. Σάββατο βράδυ είναι αυτό. Ναι, με αντίπαλο την Έμεν στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Χθες ήταν στο 9 παρατέταρτο το Σάββατο. Χθες ήταν στο Βελιγράδι ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Και θα είναι και σήμερα, από ό,τι είπαν οι άνθρωποι της Παρτιζάν, για το παιχνίδι με την Μαλάτια, σπορώ να θυμάμαι καλά. Νομίζω πως ναι, ναι, για το Europa League. Ήταν εκεί, ξεναγήθηκε στο γήπεδο. Οι άνθρωποι της Παρτιζάν είπαν ότι συζήτησαν μαζί του για διάφορα θέματα γύρω από τις δύο ομάδες, τις σχέσεις που έχουν εδώ και πολλά χρόνια, που είναι πολύ καλές. Είπαν ότι μίλησαν και σε επίπεδο ακαδημιών να υπάρξει μια συνεργασία. Είπαν ακόμη ότι μίλησαν για φιλικό παιχνίδι. Δεν αποκλείεται δηλαδή σε μία από τις διακοπές που θα υπάρχουν μέσα σεζόν να δοθεί πάλι, να υπάρξει πάλι ένα φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Η πρώτη διακοπή είναι το Σεπτέμβρη κάπου. Ναι. Και είπε ο αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι και σήμερα στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Μαλάτια Σπορ και φυσικά ευχήθηκαν και αυτοί με τη σειρά του καλή επιτυχία στον επαναληπτικό με τον Άγιαξ και να περάσει ο ΠΑΟΚ. Είχε και διάφορες φωτογραφίες από την παρουσία του στο γήπεδο, του έδωσαν και μια τιμητική πλακέτα. Ήταν μια διαφορετική μέρα, νομίζω, χθες για τον Ιβάν Σαββίδη. Στις 10 η ώρα είναι το παιχνίδι. Παρτιζάν Μαλάτια Σπορ στο Βελιγράδι. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο μεταξύ, διάβαζα προχθές ότι έπαιξε και ο Κάνιας στο παιχνίδι. Είναι βασικός, έβγαλε όλο τον εντάλτο στο παιχνίδι με την Κοπεχάγη, το οποίο ολοκληρώθηκε 1-1. Αλλά από τα σχόλια που διάβασα στις ιστοσελίδες, πρέπει να έκανε αρκετά λάθη. Δεν πρέπει να έχει πολύ καλή παρουσία. Τον κυνήγησαν. Τον κυνήγησαν, όχι. Περισσότερο προτροπές να αποφεύγει τα λάθη. Στο διάβασα σχόλια Σέρβων τώρα. Εικόνα δεν έχω από το παιχνίδι, να μην σας πω και ψέματα.
Θα κάνουμε μια απόπειρα να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο. Έχουμε αρκετές μέρες οι οποίες περνάνε ανεκμετάλλευτες. Πλάκα-πλάκα μετά το 15 Αύγουστο οι ομάδες της Α1 ξεκινάνε δειλά-δειλά την προετοιμασία τους. Ο ΠΑΟΚ παραμένει ουσιαστικά χωρίς διοίκηση, χωρίς προπονητή, με τρεις παίκτες επαγγελματίες. Μαργαρίτης, Χίζας και Χρυσικόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Γίνονται προσπάθειες να αποχωρήσει ο Χρυσικόπουλος και να έχει το δέλεαρο ΠΑΟΚ για να λύσει το συμβόλαιό του, να μην πληρώσει τα δεδουλευμένα. Άρα θα μείνει ο Σχίζας και ο Μαργαρίτης, οι οποίοι δεν θα περιμένουν για τον ΠΑΟΚ για πολλές μέρες ακόμα. Επαγγελματίες αθλητές είναι, θέλουν και αυτοί να βρουν την επόμενη στέγη τους, εάν στον ΠΑΟΚ δεν βρεθεί λύση. Γενικότερα μια κατάσταση δραματική, η οποία δεν αλλάζει όσες μέρες και αν περνάνε. Θα δούμε τώρα αν έχουμε τον Νίκο να μας πει κάτι περισσότερο. Αν έχει γίνει, για παράδειγμα, μια απόπειρα να μιλήσει κάποιος άνθρωπος στη ΣΚΑΕ, είτε διοικητικός είτε εξωδιοικητικός, με τον Ιβάν Σαββίδη αυτές τις μέρες που ήταν εδώ, γιατί δεν ξέρω η επόμενη ευκαιρία πότε θα είναι, πότε δηλαδή είναι προγραμματισμένη η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε ότι είναι στο Βελιγράδι. Μια είναι κατάσταση... αυτό που είπε και ο Νίκος το προηγούμενο διάστημα. Ότι δεν γίνεται να περιμένεις μόνο αυτό πλέον. Γιατί φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι σε αυτό. Ναι. Στο κομμάτι του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή να περιμένουμε κάθε φορά πότε θα έρθει η Θεσσαλονίκη, αν θα γίνει κάποια κουβέντα. Γιατί όταν έρχεται δεν είναι ότι κάθεται 10 μέρες και δεν κάνει τίποτα. Έρχεται για μία-μιάμιση, δύο μέρες και είναι η ατζέντα γεμάτη. Άντε να γίνει μια κουβέντα. Άμα δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει νόημα ο ΠΑΟΚ να περιμένει συνεχώς. Πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Να δεις τι άλλες επιλογές έχεις. Έχουμε τον Νίκο. Έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλοι και συνάδελφοι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται, Νίκο? Καλά. Καλά. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό κάτι, έτσι. Τι εννοείς? Σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω η κατάσταση είναι περίπου ίδια πάνω κάτω. Ναι, επί της ουσίας ίδια είναι, αλλά πλέον οι μέρες περνάνε επικίνδυνα. Ναι. Και όσο δεν υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά της οικογένειας, από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, ή θα πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική, ή ο ΠΑΟΚ οδεύει κάπου πολύ χαμηλά. Και το λέω γιατί δημιουργήθηκε μια προσδοκία, να το πω. Ναι, προσδοκία, γιατί δεν εκφράθηκε σιγουριά. Μην υπερβάλλουμε. Δεν εκφράθηκε καμία σιγουριά μετά την γενική συνέλευση, αλλά υπήρχε προσδοκία τέλος πάντων. Και η πίστη ότι με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη εδώ, με αφορμή τον αγώνα με τον Άγιαξ, είτε τέλος πάντων θα γίνει μια συνάντηση, είτε θα γίνει μια επαφή μαζί του, για να φανεί αν θα βρεθούν, τέλος πάντων θα δώσει ένα σημαντικό ποσό για να αρχίσει να τρέχει η ΚΑΕ. Ούτε συνάντηση έγινε, ούτε επαφή έγινε. Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στο Βελιγράδι από χθες, νομίζω. Ναι. Είναι να είναι εκεί και σήμερα, από ό,τι είδα και στα ρεπορτάζ για το παιχνίδι της Παρτιζάν με την Μαλάτιασπορ. Ο Σαββίδης μπορεί να μην είναι εδώ. Έτσι, να έχει και άλλα πράγματα και προφανώς να ασχολείται με αυτά. Ούτε με το περιβάλλον του έχει γίνει κάποια επαφή για να τρέξει από εκεί κάτι. Οπότε δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στον ορίζοντα όσον αφορά κάποια στήριξη, τέλος πάντων, στην ΚΑΕ οικονομική από πλευράς Σαββίδη. Έτσι, όλοι όσοι τέλος πάντων ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουν ασχοληθεί με κάτι άλλο. Έτσι, δεν έχουν κάνει τέλος πάντων οποιασδήποτε άλλες επαφές. Το τελευταίο κομμάτι που έχει εκφραστεί δημοσίως, ο τελευταίος άνθρωπος που έχει εκφραστεί δημοσίως μάλλον για κάτι άλλο πέραν του Ιβάν Σαββίδη ήταν ο Θανάσης Καθαρής 12 Ιουνίου σε εκείνη τη γενική συνέλευση του ΑΣ, που είχε κάνει λόγο για συνάντηση
πιθανών παοξίδων, ούτως ώστε να δουν από εκεί τι μπορεί να μαζευτεί τέλος πάντων και να τρέξει ΚΑΕ. Και αυτό το πράγμα έχει μείνει εντελώς πίσω. Βασικά όχι, έχει πει, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Ναι, δεν έγινε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έτσι. Γιατί όλοι εδώ και 1-1,5 μήνα περιμένουν χρήματα από τον Ιβάν Σαββίδη. Το έχει μεταφέρει και ο Σταύρος Κόλλας, το μεταφέρουμε και σήμερα σε ένα κείμενο από εγώ σας έφερα. Δεν έχει υπάρξει καμία διάθεση πλευρά Σαββίδη, δεν έχει εκφραστεί κάποια διάθεση στήριξης μέχρι τώρα. Και έχουμε φτάσει 8 Αυγούστου. Ναι, από τις 12 Ιουνίου, Νίκο, μέχρι τις 8 Αυγούστου, ο ερασιτέχνης και αυτοί που είναι στη διοίκηση της ομάδας, τι έχουν κάνει, έχουν κάνει τίποτα? Περιμένουν το Σαββίδη. Αυτοί που είναι στη διοίκηση της ομάδας, όπως καταλαβαίνουμε, το λέγαμε και τότε που προέκυψε τέλος πάντων ένα νέο ΔΣ, η παρουσία τους είναι τυπική, έτσι. Δηλαδή, βρίσκονται στη διοίκηση της ΚΑΕ μέχρι 6 Σεπτεμβρίου για να υπάρχουν κάποιοι στη διοίκηση της ΚΑΕ τυπικά μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Απόφαση δεν μπορούν να πάρουν. Και δεν νομίζω να το θέλουν κιόλα. Έτσι. Ναι, οκ, εντάξει. Δηλαδή, βγαίνει από χθες, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα θα πω. Βγαίνει από χθες από την Αθήνα ότι ο Χρυσκόπουλος δεν μπορεί να περιμένει άλλο τον ΠΑΟΚ, που έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο. Λογικό. Θέλει να χαρίσει, τέλος πάντων, λένε στην Αθήνα, κομμάτι των οφειλόμενών του, να μην διεκδικήσει κάτι από την επόμενη σεζόν, στη συμφωνία που έχει με τον ΠΑΟΚ, να μείνει ελεύθερος. Ξέρω εγώ να συνεχίσει την ΑΕΚ που λέγεται ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος θα το υπογράψει αυτό το πράγμα? Από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σωστό, ναι. Εγώ λέω και να ισχύει, έτσι, αυτή η πληροφορία. Ποιος θα το υπογράψει? Για να μείνει ελεύθερος ο παίκτης. Αν κινηθεί δικαστικά, είναι μια κουβέντα. Αν κινηθεί δικαστικά, θα πρέπει μετά να μεσολαβήσει ένα διάστημα μέχρι να οριστεί δικάσιμος, στη δικάσιμο που θα οριστεί να δικαιωθεί και από εκεί και μετά να είναι ελεύθερος. Που έχει μια διαδικασία που θέλει χρόνο κι αυτή. Είναι χρονοβόρο. Αλλά θα το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Έχεις ζητήσει, Νίκο, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ από τη διοίκηση, τα μέλη της, αυτά που είναι, να παραμείνουν μέχρι τότε για να μην είναι εντελώς ακέφαλοι ΚΑΕ? Ναι, ουσιαστικά ναι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, λίγη αυτή η θητεία της διοίκησης 6 Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε να υπάρχουν τέλος πάντων έστω και τυπικά αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ώστε να υπάρχει μια υποτυπώδης διοίκηση τέλος πάντων και λειτουργία. Το ρώτησα στη βάση μήπως το να φεύγαν όλοι δημιουργούσε μια κατάσταση που θα έφερνε εξέλιξης. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κανένας. Ναι. Καλά, μην το λες, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, ναι. Εξελίξεις πώς να έφερνε, να εφανιζόταν σε κάποιοι άλλοι δηλαδή για να αναλάβουν τη διοίκηση. Ναι, ακόμα και αυτό. Απορώ γιατί δεν το έχουν κάνει αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Αν θέλουν να το κάνουν, εκεί είναι για να αναλάβουν. Και το λέω στην λογική ότι το πρόβλημα είναι αυτό που αναφέρομαι εδώ και 5 μήνες. Έχω βαρεθεί να το λέω. Το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να έχουν τέλος πάντων ένα αλφα ποσό για να ξεκινήσουν να αναλάβουν τέλος πάντων την ΚΑΕ και να αρχίσουν να τρέχουν, μπορούν να το κάνουν. Αλλά δεν υπάρχει κανένας. Ναι, σωστά, εντάξει, όλα είναι σε θεωρητική βάση που λέμε. Ναι. Και να υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει προσεγγιστεί, ωραία, και κατά πόσο τέλος πάντων έχει γίνει κάποια κουβέντα, γιατί από πλευράς ΑΣ, εδώ και 2 μήνες ουσιαστικά, αυτό το οποίο μεταφέρεται, αυτό το οποίο λέγεται, αυτό το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το προσπαθούν, αλλά το προσδοκούν, είναι να υπάρξει στήριξη από τον Ιβάν Σαββίδη και αυτό που θα υπάρξει, να υπάρξει και μια διοίκηση, τέλος πάντων κάπως καινούργια, ούτως ώστε με τα χρήματα του Σαββίδη, να λειτουργεί η ΚΑΕ. Δεν φαίνεται να μπαίνουν χρήματα στο Σαββίδη. Ποια είναι η εναλλακτική? Καμία σήμερα που μιλάμε. Ναι. Και δεν ξέρω, αν μέσα στον Αύγουστο που είμαστε τώρα μπορεί κάποιος να διοργανώσει 8 Αυγούστου που μιλάμε συζήτηση παραγόντων και συνάντηση για να μαζευτούν χρήματα. Δηλαδή, ακόμα και να γίνει κάτι τέτοιο, μιλάμε για μετά από 10 μέρες. Για να μαζευτούν και να συζητήσουν, έτσι. Ναι. Και μετά να δούμε τι ποσό μπορεί να μαζευτεί για να τρέξει κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Εκτός και να γίνει κάποια ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα από την οικογένεια Σαββίδη, που δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, έστω και αν έχει μικρό ποσοστό. Γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που γενικά είναι απρόβλεπτος, έτσι.
με τα τωρινά δεδομένα η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη για την ΚΑΕΠΑ. Εκτός κι αν υπάρξει κάποια πόρτο. Οι παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, όπως αντιλαμβανόμαστε, κάναν υπομονή, συζήτησαμε στους ανθρώπους της ομάδας, ναι, λίγο ακόμα, ναι, περιμένουμε. Πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να περιμένουμε κι άλλο. Έτσι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη σεζόν. Έχουμε φτάσει μέσα Αυγούστου, έτσι. Η σεζόν ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες θα αρχίσουν να μαζεύονται μετά το 15 να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ναι. Έτσι, περιμένουν διάφοροι ξένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι όσο δεν βρίσκεται λύση, σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται πολύ πιο μεγάλα και πιο σημαντικά μπαν από αυτό που έχετε από τον Μιλιάνοβ για τα 1500 ευρώ. Και όσο δεν υπάρχει κάποιο, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει ένα ποσό για να αρχίσει να τρέχει η ΚΑΕ και να υπάρχουν άνθρωποι που διαχειριστούν και να αρχίσουν να κάνουν συμφωνίες, ο ΠΑΟΚ οδεύει σε πολύ άσχημους δρόμους. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει τη λύση. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Αυτή ακριβώς είναι. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ εδώ και δύο μήνες περιμένει τον Σαββίδη. Δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνουμε, κανένας να πιέσει τον Ιβάν Σαββίδη για κάτι. Έτσι. Ουσιαστικά με αυτή την κίνηση, τέλος πάντων, περιμένουν τον Σαββίδη όλοι, περιμένουν να καταλάβουν τη διάθεσή του. Νομίζω ότι αν ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάρει την απόφαση να στηρίξει και πάλι οικονομικά και να ρίξει χρήματα, θα τους κάνει μέχρι τώρα. Ναι, αυτό είναι λίγο ρεσινικό, ότι περιμένουμε κάτι που δεν έχει γίνει. Άρα για να μην έχει γίνει, δεν υπάρχει διάθεση να γίνει. Επίσης, εγώ το έχω ξαναφέρει το προβληματισμό, είναι το κατά πόσο υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έχουν και επαφή σε τόσο υψηλά κλιμάκια. Λέγαμε τότε για την παρουσία του κ. Φραγκούλη ότι η παρουσία του ουσιαστικά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια είναι για αυτόν τον λόγο. Ναι. Για να έχει την επαφή με τον κύριο Σαββίδη. Μέχρι τώρα που μιλάμε, ούτε διάθεση έχει εκφραστεί, ούτε έχουμε προχωρήσει κάτι παραπάνω. Δεν έχει υπάρξει καν διάθεση ότι ναι θα βοηθήσω, ότι όχι θα βοηθήσω. Έτσι. Και παραμένει η κατάσταση έτσι. Αν μπορείτε, παιδιά, λίγο αποδεσμεύστε με και να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας σε 2-3 λεπτάκια. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, πραγματικά αυτό που λέει έχει πολύ μεγάλη λογική, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει διάθεση ή μάλλον δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει διάθεση από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Είναι λίγο σαν να περιμένεις. Δεν ξέρω, στο πίσω μυαλό ορισμένων ενδεχομένως και μέσα στον ερασιτέχνη να είναι ότι αν φτάσει η κατάσταση στο σημείο 0, είναι σημείο 0. Δηλαδή να ξεκινήσουν όλες οι ομάδες την προετοιμασία η μία μετά την άλλη και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε δύο παίκτες. Ναι. Ότι εκείνη τη στιγμή θα πει ο Ιβάν Σαββίδης, πάρτε 300, 400, 500 χιλιάδες, κάντε μια ομάδα fast food να γεμίσουμε ένα ρόστερ. Ναι. Υπάρχει όμως και το σενάριο να φτάσει η ομάδα στο σημείο 0 και ο Ιβάν Σαββίδης να μην βοηθήσει. Και εκεί θα ετοιμαστούμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να περιμένει πάω κάτι τέτοιο. Αν βασικά όχι αν έχει νόημα μόνο, αν έχει την πολυτέλεια πάω αυτή τη στιγμή να περιμένει αυτό, γιατί αν δεν γίνει και αυτό τελείωσε. Αν φτάσει εκεί. Αν ξεκινάνε όλες οι ομάδες σεζόν και εσύ δεν έχεις τίποτα, αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει παίκτης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μεγάλη αφωνία υπάρχει. Θα εξυπηρετούσε κάτι μια συνέντευξη τύπου του ερασιτέχνη μόνο για την ομάδα μπάσκετ. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Ελάχιστος κόσμος ασχολείται. Ένας από αυτούς είναι ο κυφλός μου, ο Άλεξ, έστειλε ένα μήνυμα. Έχουμε πάλι τον Νίκο. Νίκο, έλεγα το εξής. Δεν ήταν για τίποτα το σημαντικό, okay. Έτσι, όλα καλά. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ναι, έλεγα στο διάστημα αυτό το εξής, ότι ενδεχομένως στο μυαλό πολλών, ακόμα και στον ερασιτέχνη, να είναι το σενάριο ότι όταν φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο, δηλαδή να έχουν ξεκινήσει όλες οι ομάδες την προετοιμασία, να έχουν κλείσει τα ρόστερ, ο ΠΑΟΚ να έχει δύο παίκτες, ότι εκείνη την ώρα την ίστατη θα βοηθήσει ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, και λες, αν φτάσουμε εκεί και δεν βοηθήσει. Τι γίνεται. Κλείνει το μαγαζί, προφανώς. Ακόμα και σε εκείνο το σημείο να βοηθήσει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα διάστημα που ξεπερνάει τις 20 μέρες από σήμερα. Έτσι. Σε 20 μέρες από σήμερα ο ΠΑΟΚ λογικά θα έχει, δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά θα έχει σίγουρα κάποια μπαν. Δηλαδή, χρήματα τα οποία θα πρέπει να κάνει και διακανονισμό και να πληρώσει περισσότερα. Έτσι.
Η αγορά λογικά θα έχει γίνει ακόμα πιο σφιχτή από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Και θα πρέπει να κάνει και ομάδα. Και επίσης, κανένας δεν ξέρει γιατί πόσο μιλάμε. Δεν ξέρει κάποιος γιατί πόσο μιλάμε. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα στην διάθεση του κυρίου Σαββίδη αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα εκεί. Νίκο, πιστεύεις θα εξυπηρετούσε κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή μια συνέντευξη του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ αποκλειστικά για το τμήμα μπάσκετ? Κοίταξε, αν γινότανε στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και όχι στην προσπάθεια να αναδειχθούν τώρα υπεύθυνοι, που είναι πολύ υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει περιέλθει η ΚΑΕ. Γιατί να μην αναδειχθούν τώρα ή τουλάχιστον να ξέρουμε τα ανοίγματα της ΚΑΕ? Ναι, αυτή τη στιγμή φυσικά και να τα ξέρουμε τα ανοίγματα της ΚΑΕ. Εννοείται αυτό. Όχι στο περίπου. Ναι. Περίπου 2,5, 3, 4,5, 1,5 να ξέρουμε. Μιλάμε, αυτό και αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, η κατάσταση είναι τέτοια που θα πρέπει σε πρώτη φάση να βρεθεί μία λύση για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να λειτουργήσει κάπως η ΚΑΕ, να λειτουργήσει έτσι. Και αφού γίνει αυτό το πράγμα, να πάμε μετά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το γιατί έφτασε εδώ που είναι και όλα αυτά. Δηλαδή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το σπίτι της ΚΑΕ πάω καίγεται, και όχι απλά καίγεται, πάει να πέσει ολόκληρο. Έτσι, και οι περισσότεροι ασχολούνται με το ότι δεν λειτουργούσε πυροσβεστήρας. Η ουσία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αλλού. Εγώ συμφωνώ ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, ότι το κομμάτι της διαχείρισης προφανώς και στο κομμάτι της διαχείρισης έχουν γίνει πολλά λάθη, για να φτάσει ένα σημείο να είσαι στα 3% μέσα, πάει να πει ότι έχουν γίνει πολλά λάθη. Έτσι, και μέσα 3% δεν υπολογίζω τα 2-2,5 του Σαββίδη. Έτσι, για να είσαι μέσα τόσο, πάει να πει ότι έχει κάνει πολλά λάθη. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, το να συζητήσει για τα 3% δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί. Το να βρεις μια λύση για να προχωρήσεις και να αρχίσεις να διευθετείς τα 3% και μετά να δεις γιατί έφτασες εκεί, εκεί συμφωνώ. Ναι. Έτσι. Στη λογική λοιπόν αυτό που λες για τη συνέντευξη τύπου, νομίζω, στο δικό μου το μάτι, έτσι, ναι, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι διαφορετικό, δεν διαφωνώ. Okay. Απλά η δική μου λογική είναι ότι να εκφραστεί το πρόβλημα προς τα έξω πια κανονικά, με νούμερα και αριθμούς και τα πάντα, και αφού γίνει αυτό το πράγμα, να δει ο ΑΣ πια πώς μπορεί να προχωρήσει την επόμενη μέρα. Με την βοήθεια του κόσμου. Μπορεί με την βοήθεια του κόσμου. Με κάποιους πιθανείς επιχειρηματίες του ΠΑΟΚ. Νίκο, εγώ το λέω στη βάση ότι τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ καλό ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα μέλος της οικογένειάς σου να το κρύβει συνεχώς. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση εδώ και μήνες, δεν μπορεί να κρυφτεί. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Υπάρχουν τα ευχάριστα, υπάρχουν και τα δυσάριστα. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Ναι. Εντάξει. Η κατάσταση είναι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και το πώς θα βρεθεί λύση δεν το ξέρω. Εγώ ξαναλέω, η αίσθησή μου είναι ότι στο μυαλό πολλών υπάρχει η θεωρία, η πίστη, η ελπίδα ότι έλα μωρέ, δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα του Ιβάν Σαββίδης να διαλυθεί. Δηλαδή ποντάρουν στο φιλότιμο, στην τρέλα, στην ιστοφυλία του Ιβάν Σαββίδη. Με αυτή τη λογική, η ομάδα έφτασε εδώ. Ναι. Μα άμα δεν θέλει, τι θα γίνει με το ζόρι αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ακριβώς. Κακό και να μην θέλει. Δηλαδή, δικαίωμά του είναι. Ναι. Ακριβώς. Έτσι. Το λέγαμε Νίκο από τον Απρίλιο και τον Μάιο ακόμα, ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα. Και φτάσαμε. Και φτάσαμε Αύγουστο και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, ξαναλέω, που είμαι απ' έξω από το πρόβλημα. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός, ούτε θέλω να πάρω αυτό το ρόλο για την ομάδα μπάσκετ. Εμένα θα ήταν μια λύση 15 Μαΐου, πότε παρατήθηκε ο Πάνε Πρέλεβης, να φεύγανε όλοι από τη διοίκηση. Και να μην υπήρχε διοίκηση. Εκεί λοιπόν χάθηκε χρόνος με την υπόθεση Καραμάνου. Έτσι. Χάθηκε περίπου ένας μήνας με την υπόθεση Καραμάνου. Αλλά και μετά το τέλος της υπόθεσης Καραμάνου δεν έχει προκύψει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο όμως. Δεν σου λέω ότι αν έφευγε η διοίκηση θα υπήρχε λύση. Όχι. Τώρα που μιλάμε. Αλλά θα πήγαινε η κατάσταση 100% στον Ερασιτέχνη και μπορεί και να υπήρχε μια λύση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι πλέον εδώ που είναι η κατάσταση, 8 Αυγούστου ξαναλέω και όχι 8 Μαΐου, που 8 Μαΐου μπορεί να έχεις και άλλες επιλογές τέλος πάντων και άλλα πράγματα που μπορούσες να κάνεις. Εδώ που έχει φτάσει τώρα 8 Αυγούστου, νομίζω ότι πλέον πρέπει να γίνουν κινήσεις που μπορεί να μην μας αρέσουν με συναντήσεις τέλος πάντων επιχειρηματιών, προσπάθεια τέλος πάντων και κάπως προς τον κόσμο για να βοηθήσουν όλοι, αλλά δεν βλέπω πλέον κάτι άλλο.
Ναι. Εδώ που είμαστε. Ξαναλέω, εκτός απρόπτου, έτσι. Εκτός απρόπτου που έχει να κάνει με τον, με τον Σαββίδη. Ναι. Ωραία. Ή εκτός αν εμφανιστεί κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, τρελός και πει να πάρει το μαγαζί, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να αποκλείσω κι αυτό. Αν και δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, Νίκο, πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Ευχαριστούμε. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη του Δημήτρη Πέλκα στο propaganda.gr, όπου μιλάει και για την περσινή σεζόν, για την κατάκτηση του Double, πώς το έζησε ο ίδιος και όλα όσα έγιναν πέρσι, αλλά και για τη φετινή σεζόν, για τον Αμπέλ Φερέιρα, την αλλαγή, το δύσκολο πρώτο διάστημα μετά από την φυγή του Λουτσέσκου και το πώς το έζησαν έτσι όλοι μέσα στην ομάδα αυτό. Το οποίο βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά ο Πέλκας λέει ότι πολύ γρήγορα όλοι κατάφεραν να δεθούν με τον Αμπέλ Φερέιρα, να καταλάβουν αυτά που του ζητάει, να βγάλουν αυτά που του ζητάει στο γήπεδο, όπως και στο παιχνίδι με τον Άγιαξ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γενικότερα λέει ότι η μετάβαση τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο μπορεί να σκεφτόμασταν όλοι σε μια πρώτη ανάγνωση. Ολόκληρη συνέντευξη υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24. Έχει αρκετές ατάκες ο Πέλκας, ένα παιδί που, όπως έχει πει πάρα πολλές φορές, ουσιαστικά πέρσι έκανε πραγματικότητα το όνειρό του. Το σκεφτόταν από μικρό παιδί και το έκανε πραγματικότητα, σήκωσε και το κύπελο σαν αρχηγός, πανηγύρισε και το πρωτάθλημα και ξεκινάει τη σεζόν με στόχο πλέον τους ομίλους του Champions League, που βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά τον Άγιαξ. Αλλά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από προχθές, το 2-2 αφήνει όλα ανοιχτά και με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί κανείς να πει ότι πάει στο Άμστερνταμ απλά για ένα διαδικαστικό 90 λεπτό. Δηλώσεις έχει κάνει και ο υφυπουργός. Καλά, μέρα παραμέρα κάνει. Μη σου πω κάθε μέρα. Ωραία τα λέει. Τι είπε πάλι. Πάρα πολύ ωραία για γήπεδα, για ανθρώπους με αναπηρία, ναι, για τους γενικότερους στόχους για τον αθλητισμό. Πάρα πολύ ωραία λόγια. Ωραία η έκθεση ιδεών. Εγώ θα σταθώ στις δηλώσεις του για τη βία στα γήπεδα. Ένα μέρος ευθύνης λέει το φέρουν και ήδη οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ. Σωστό. Δυναμητίζουν το κλίμα και αποδυναμώνουν το προϊόν. Επίσης σωστό. Έχουμε λέει συνεργασία με τη Super League 1-2, με τον κύριο Φούζα κτλ. Ναι, ωραία, όλα αυτά. Να επιστρέψουν στις κερκίδες οι οικογένειες και τα μικρά παιδιά. Τα έχω ξανακούσει αγάπη τουλάχιστον 180 φορές. Όλοι, από την ηλικία, ναι, των 10, 11, 12 που αρχίζω και θυμάμαι και μεγάλα πάνελ στα τότε κανάλια. Με τους τότε υφυπουργούς για τη βία στα γήπεδα κτλ. Κύριε Αυγιανάκη, μπορείς κάλλιστα να πιέσεις τον συνάδελφό σου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και από κοινού να πιέσετε την ελληνική δικαιοσύνη να πιάσει επιτέλους την υπόθεση του Τζίλου, παράδειγμα, γιατί δεν είναι υπό κοινού μόνο τη βία στα γήπεδα, υπάρχει και η ΚΑΕ, που και αυτοί έχουν μερίδιο ευθύνης, για να ξέρουμε επιτέλους όλοι με ποιους μίλησαν οι συγκεκριμένοι κύριοι, ο ΔΜ και ο ΚΛΑ και ο ΜΗΝΗ, εντάξει. Ποιοι λοιπόν τους προέτρεψαν, τους δώσαν την εντολή να χτυπήσουν τον Τζίλο, γιατί δεν το κάνουν αυτοβούλως. Με ποιους επικοινώνησαν και γιατί επικοινώνησαν και τι σχέση έχουν οι συνομιλητές τους με μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί φύγαν στο εξωτερικό ενώ ήταν ήδη, υπήρχε ήδη απαγόρευση για παράδειγμα για το ΔΜ. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, είχε λάβει μέρος ένοπλες ληστείες. Τώρα είναι και να αφήσετε, τις θεωρίες και τα μεγάλα λόγια. Εντάξει. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Γιατί αν φτάσει πάλι χτύπα ξύλο η στιγμή, να μην φτάσει ποτέ να έχουμε ανάλογο επεισόδιο και επίθεση όπως αυτή στον Τζίλο, πάλι θα σας ακούσουμε να λέτε και ναι, και πάλι θα έχουμε αναβολή μιας αγωνιστικής και οι διαιτητές θα μιλήσουμε και δεν μπορούμε άλλο και οι παράγοντες και ναι, και οι υφυπουργοί και όλοι αυτοί. Ο φαύλος κύκλος. Εντάξει, οπότε ξαναλέω, αυτά είναι όλα πολύ ωραία που λέτε. Μπορεί ένα παιδί 15 χρονών να πει μπράβο στον υφυπουργό. Σε εμάς που έχουμε καλή μνήμη και δεν ξεχνάμε ούτε την εγκληματική οργάνωση, ούτε τις κάμερες στα γραφεία της ΕΠΟ, ούτε τους ξυλοδορμούς διαιτητών, ούτε τις εμπλοκές παραγόντων μεγάλων ΠΑΕ σε μεγάλα σκάνδαλα. Ξεκινήστε λοιπόν και βάλτε μία τάξη. Εγώ πολύ αφιβάλλω. Θα μείνουμε πάλι με τα ευχολόγια και απλά θα περιμένουμε το επόμενο κρούσμα. Το επόμενο σπίτι που θα καεί, το επόμενο λευκό πόλο, τους επόμενους τιμένους αγώνες κτλ.
Μπορεί σε κάποιους αυτά να ακούγονται κάπως που λέω. Αλλά δεν είναι παιδιά μόνο ο Πέλκας, ο Μπίσεσβαρ και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ χοντρό παιχνίδι. Για ένα πολύ βρώμικο χώρο που κανένας δεν φρόντισε να καθαρίσει. Κανένας. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε η προπροηγούμενη, ούτε αυτή. Μακάρι να το κάνει. Θα είμαι ο πρώτος που θα πω μπράβο στη νέα κυβέρνηση. Αλλά θα ξαναπώ, νέος ήμουν και γέρασα. Έχω φτάσει στα 40. Για να ακούω συνεχώς μπούρδες και θεωρίες σε μεγάλα τραπέζια περί βίας και οι οπαδοί και να περιφρουρήσουμε και να έρθει η οικογένεια στα γήπεδα. Δεν θα έρθει η οικογένεια σπίτι, στο γήπεδο μόνη της. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο τώρα με τον Ραφαήλ. Στο να πω, έχω τη χθεσινή ημέρα για τη γενική ομάδα, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν εξελίχθηκε πολύ καλά το παιχνίδι. Λογικό και αναμενόμενο. Δυσκολεύτηκε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Τι δυσκολεύτηκε, εντάξει, 5-0. Εντάξει, και όσοι είχαν εικόνα από το παιχνίδι, η διαφορά ήταν τεράστια των δύο ομάδων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ στα επόμενα δύο παιχνίδια με Λίλεστρομ και Λίνγκφιλντ, πραγματικά δεν ξέρω. Η Λίλεστρομ κέρδισε 4-0 την Λίνγκφιλντ. Επιβεβαίωσε αυτό που μας έλεγε ο Ραφαήλ όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι εξίσου φαβορή με την Άντερλεχτ είναι και η ομάδα από τη Σουηδία, η Γκβίνερ Λίλεστρομ. Τι μπορεί να καταφέρει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά για το χθεσινό μας. Δηλαδή, η διαφορά ήταν τεράστια. Ναι, φάνηκε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ίσως διαφορετικά πράγματα αν δεν έμπαινε τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Ήταν πραγματικά η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο ήταν καλά στημένος. Έδειχνε να αντέχει στην πίεση της Άντερλεχτ, που δεν έκανε βέβαια κάτι ουσιαστικό, είχε απλώς δηλαδή την κατοχή της μπάλας, αλλά τα περισσότερα σουτ που επιχειρούσε ήταν εκτός περιοχής και οι σέντρες γενικότερα που έβγαιναν εύκολα απομακρυνόταν η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Στην τελευταία φάση όμως πραγματικά του πρώτου μέρους έμεινε αφύλακτη η Ντεκάινς, μια εξαιρετική παίκτρια που πέτυχε 3 γκολ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, άλλαξε τελείως η ψυχολογία της Άντερλεχτ μετά, και στο δεύτερο μέρος ήταν λογικό νομίζω μετά και λόγω της έδρας να μπει η Άντερλεχτ με τελείως ανεβασμένη ψυχολογία και να ανέβει και ο δείκτης του σκορ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι κοπέλες το πάλεψαν, εντάξει. Δηλαδή, ναι, ίσως και το 5-0 να είναι υπερβολικό. Απλώς σε κάθε περίπτωση δύσκολα θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ αποτέλεσμα. Δηλαδή να πάρει τον ένα βαθμό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν όντως και στο δεύτερο ημίχρονο άντυχε δηλαδή τόσο πολύ και επιθετικά έδειχνε να μην μπορεί να βρει χώρους. Ναι. Έφυγε και η Μπεντακούρ μετά ως αλλαγή γιατί είχε ένα μικρό προβληματάκι και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Οπότε μετά όταν φεύγει και η πρώτη σκόρερ είναι λογικά ότι αρχίζει να κοιτάζει λίγο και τα επόμενα παιχνίδια και να σώσει ό,τι μπορείς από την αναμέτρηση δηλαδή την χθεσινή. Τώρα κοίταξε, δεν έχω Ραφαήλ εικόνα ούτε καν τα γκόλιδα του Λίλεστρομ Λίνγκφιλντ, το 4-0. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ομάδα από την Ιρλανδία, σωστά? Ναι, σωστά, το Σάββατο 7.30 ώρα. Ναι, Σάββατο 7.30 ώρα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη και να πει ότι πάμε να παίξουμε τα ρέστα μας αν κάνουμε κάτι με τη Λίλεστρομ, ή και η Λίνγκφιλντ είναι μια ομάδα καλύτερη του ΠΑΟΚ, έχει εικόνα? Θεωρητικά είχαμε πει ότι είναι η πιο αδύναμη του ομίλου, αλλά αυτό εντάξει, τελείως στα χαρτιά, γιατί είναι από ένα πρωτάθλημα που εντάξει, δεν είναι όπως το ελληνικό, είναι Βόρειας Φιλανδίας, είναι μιας πιο χαμηλής δυναμικότητας, αλλά και η Λίνγκφιλντ είναι ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει και αυτή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο ίδιο πάνω κάτω επίπεδο με τον ΠΑΟΚ, οπότε ίσως να είναι ανοιχτό σε προβλέψεις αυτό το μάτς και σε ποια θα είναι η έκβασή του. Δεν υπάρχουν φυσικά περιθώρια για τον ΠΑΟΚ, θα είναι αναγκασμένος να το κυνηγήσει αυτό το μάτς αν θέλει να έχει πιθανότητες φυσικά πρόκρισης. Θα είναι βέβαια και πιο νωρίς το μάτς της Άντερλεχτ με την Λίλεστρομ το Σάββατο, οπότε φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που η Άντερλεχτ επικρατήσει θα έχει ξεκαθαρίσει κιόλας ότι η πρωτιά θα πάει στην Άντερλεχτ μετά, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει και στο μάτς του ΠΑΟΚ. Επομένως σίγουρα θα παίξει ρόλο και το τι θα γίνει στο μάτς των Βελγίδων με τις Νορβηγίδες. Περνάει Ραφαήλ μόνο ο πρώτος? Περνάει μόνο ο πρώτος, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι αν η Άντερλεχτ πάρει και τη δεύτερη νίκη το Σάββατο, θα ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι και να κερδίσει το βράδυ την Λίνγκφιλντ μετά, σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Άντερλεχτ, θα έχει καλύτερη συγκομιδή η Άντερλεχτ και στα γκολ και στην ισοβαθμία. Ουσιαστικά με μια πρόχειρη έτσι ανάγνωση, ο ΠΑΟΚ μπορεί και να θέλει και νίκη της Λίλεστρομ. Ναι, για να είναι όλα ανοιχτά στο τελευταίο μάτι. Και να κερδίσει και να ακριβώς έχει θεωρητικά ελπίδες να κερδίσει τη Λίλεστρομ, κάτι που είναι ακριβώς επίσης πολύ δύσκολο. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί από την αρχή, αλλά
Ακόμα και με ισοπαλία το Άντρελεχτ Λίλεστρομ, νομίζω στο τελευταίο αγώνα η Άντρελεχτ θα κερδίσει τη Λίνφιλντ όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Άρα οι πιθανότητες είναι εκ των πραγμάτων λίγες, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, για να τα λέμε και την αλήθεια όπως έχουν τα πράγματα, μιλάμε Ραφαήλ για δύο διαφορετικά αθλήματα. Ναι, ναι. Το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, όπου οι κοπέλες ουσιαστικά το έχουν σαν χόμπι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δηλαδή να πεις ότι δεν ξέρω πόσες κοπέλες του ΠΑΟΚ κάνουν μόνο αυτό. Είναι επαγγελματίες παίκτρες ποδοσφαίρου. Νομίζω είναι λίγες αυτές. Το λέγαμε νομίζω και πέρσι με φορμή το μάτς εκείνο με την Γλυφάδα που είχε αναβληθεί δύο φορές, ότι η Γλυφάδα στην ουσία δεν κατέβαινε γιατί δεν μπορούσαν οι παίκτρες να έρθουν μεσοβδόματα για να αφήσουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια. Ναι. Δηλαδή από, μόνο από αυτό το πράγμα καταλαβαίνουμε το σε τι κατάσταση είναι το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Πάντως αυτό που είπε ο κύριος Φιλίππου, ότι στόχος πλέον στα δύο μάτς που μένουν για το ΠΑΟΚ είναι να συγκεντρώσει και βαθμούς για να βελτιώσει την κατάταξή του στη βαθμολογία του ΣΟΕΦ, ώστε τα επόμενα χρόνια να έχει ευνοϊκότερες κληρώσεις ή να μπαίνει ναι. αυτός σαν επικεφαλής ομίλου. Και φυσικά είναι και την ενοδότητα να φιλοξενήσει και εδώ κάποιον όμιλο για να είναι από πλεονεκτικότερη θέση. Ωραία. Καλή επιτυχία να έχει ομάδα το Σάββατο. Ραφαήλ, είχαμε και μία ακόμη ανανέωση στο handball, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Ναι, μια συνηθισμένη νομίζω ανανέωση τα τελευταία 12 χρόνια. Ο Νίκος Γοκόνης παραμένει, ναι, από το 2008 είναι στην ομάδα και θα συνεχίσει πιστός στον ΠΑΟΚ. 37χρονος πλέον ο έμπειρος πίβοτ. Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει πει ότι δεν θέλει να πάει πουθενά αλλού, να θέλει να τελειώσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Θα είναι να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο δικέφαλο για την επόμενη ημέρα. Ένας συνδυασμός μεταξύ έμπειρων παικτών από τα προηγούμενα χρόνια με νέους παίκτες που ήρθαν φέτος στην ομάδα. Και ελπίζει ότι θα φτάσει σιγά σιγά στο τέλος της καριέρας του, κερδίζοντας τίτλους με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το παλεύει πάντως η ανδρική ομάδα handball. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, Ραφαήλ, δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση να διεκδικήσει τίτλους. Μακάρι η χημεία να είναι τόσο καλή και να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω και φέτος θα είναι αρκετά ομάδα ΠΑΟΚ. Δηλαδή με το ΠΑΟΚ-σίδικο στοιχείο μέσα και τη μαχητικότητα, νομίζω είναι η στοιχεία που θα τα έχει αυτή η ομάδα. Ακριβώς. Και το είδαμε και πέρσι νομίζω στα μάτς με την ΑΕΚ, δηλαδή στα play-off που πολλοί τον είχαν ξεγραμμένοι το ΠΑΟΚ, ναι. αλλά ο ΠΑΟΚ κόντεψε να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Εδώ έχασε στα τελευταία δευτερόλεπτα στην Νεάπολη. Δηλαδή ήταν. Η εικόνα του ΠΑΟΚ εντυπωσιακή και με πάρα πολλές απουσίες βασικών παιχτών τότε. Επομένως νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να ξεγράφει τον ΠΑΟΚ στο handball, ακόμα και αν έχουν μεγαλύτερο budget Ολυμπιακός και ΑΕΚ και έχουν κάνει καλύτερες μεταγραφές. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πάντα είναι μια δύναμη που είναι υπολογίσιμη. Ναι, και σίγουρα νομίζω ότι δεν θα έχουμε σενάρια να κινδυνεύσει η ομάδα όπως ενδεχομένως να είχα εγώ την αίσθηση τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Νομίζω ότι δεν θα σίγουρα έχουμε... όταν υπήρχε μια βεβαιότητα τότε ναι, για το πώς θα κινηθεί η ομάδα ήταν γενικότερα στον αέρα και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας πολλά ακουγόντουσαν, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση να συνεχίσει ο κύριος Παπαβασίλης και να μπει στις ράγες ένας σχεδιασμός ο οποίος θα έχει αυτό ακριβώς έναν κορμό έμπειρων παικτών σε συνδυασμό με ερχομό και αρκετών παικτών που έχουν παραστάσεις από Α1 αλλά και νεαρών για να μπει έτσι και μια δώσει για το μέλλον στην ουσία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και δημιουργήθηκε νομίζω ένα σύνολο το οποίο και φέτος θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε Ραφαήλ. Να είστε καλά παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάζω το Sport DNA, υπάρχει καταγγελία δημοσιογράφου της εφημερίδας των συντακτών, ο οποίος καταγγέλει απειλητικό τηλεφώνημα από άνθρωπο που του παρουσιάστηκε ως Θόδωρος Καρυπίδης. Μετά από ρεπορτάζ για το χρέος του Άρη στη ΔΕΗ, ύψους 1,6 εκατομμυρίων. Καταγγέλει ο συνάδελφος, όπως διαβάζω, ότι ο άνθρωπος που του παρουσιάστηκε ως Θόδωρος Καρυπίδης, κάλλιστα μπορεί και να μην είναι, τηλεφώνησε και τον απείλησε ότι θα βρεις τον πελάσμα με αυτά που γράφεις, αν θέλω έρχομαι και στο σπίτι σου. Και υπάρχει και ανακοίνωση της εφημερίδας συντακτών. Η ελευθερία του τύπου αποτελεί βασικό συστατικό της δημοκρατίας και η εφημερίδα των συντακτών ως ανεξάρτητη εφημερίδα τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν υποκύπτει σε καμία μορφή πιέσεων, τραμποκισμών και απειλών. Δεν φοβόμαστε και δεν πρόκειται να φημωθούμε από κανένα. Συνεχίζουμε αταλάντευτη στην κριτική του δημοσίου βίου χωρίς καμία εξάρτηση από πολιτικά, οικονομικά ή κεντρωτικά συμφέροντα.
Ο αριθμός του τηλεφώνου από τον οποίο εκτοξεύστηκαν οι απειλές είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και των δημοσιογραφικών ενώσεων, αναφέρει η ανακοίνωση της εφημερίδας των συντακτών. Μάλιστα. Αγάπη. Ναι. Δέχτηκε απειλές από άνθρωπο που το συστήθηκε ως Θόδωρος Χαρυπίδης. Ναι. Τώρα το αν ήταν ή δεν ήταν, δεν είναι δική μου δουλειά. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές, αφού αναφέρει και η εφημερίδα ότι υπάρχει ο αριθμός του τηλεφώνου, μπορεί να βρεθεί άκρη. Λοιπόν, αυτά και για την κοινική ομάδα που δεν τα κατάφερε και για την ομάδα του hardball που συνεχίζει και κρατάει τους παίκτες που ήθελε και έχει κάνει και κάποιες μεταγραφές. Αλλά το ξαναλέμε γενικότερα, η ομάδα που έχει πολλά προβλήματα είναι η ομάδα του μπάσκετ. Όλες οι υπόλοιπες, βόλεϊ, hardball, πόλο, γυναικείο ποδόσφαιρο και στα ατομικά αθλήματα, πάλι πυγμαχία κτλ. Κτλ. Κολύμβηση. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν τις καταστάσεις και βγαίνουν καλό αποτέλεσμα με βάση και την διάθεση των ανθρώπων που τρέχουν αυτές τις ομάδες, πραγματικά να αφιερώνουν όλη την ημέρα τους στο να λύνουν τα προβλήματα των αθλητών. Δεν είναι η κατάσταση και εκεί ονειρική. Αλλά επειδή μιλάμε για μια ομάδα μπάσκετ που δεν που σαφέστατα έχει τεράστια έξοδα και χρέη και δεν μπορεί να λειτουργήσει με το μεράκι μόνο, χρειάζονται χρήματα και μάλιστα πολλά χρήματα για να αρχίσει να κινείται η ομάδα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν απομείνει να ανησυχούν για την ομάδα, γιατί ξαναλέω δεν είναι η πλειοψηφία, είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με τη δυναμική του κόσμου του ΠΑΟΚ, δικαιολογημένα εκφράζουν και δημόσια μια τεράστια ανησυχία για το που οδεύει η ομάδα μπάσκετ, που τη δεκαετία του 90 και στα μέσα της δεκαετίας του 2000 πραγματικά μας χάρισε τεράστιες στιγμές και μας έχει κάνει περήφανος όλους. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω δεν έμεινε κάτι, αγάπη, σημαντικό που δεν το σχολιάσαμε. Όχι, εντάξει, ουσιαστικά στο... εμένα στο μυαλό μου είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Η προετοιμασία συνεχίζεται για εκεί. Η ομάδα, είπαμε, προπονήθηκε το πρωί. Το πλάνο είναι μάλλον να φύγει η ομάδα την Δευτέρα. Ναι. Να μείνει και την Τρίτη και να επιστρέψει Τετάρτη. Μάλλον. Το παιχνίδι είναι 8.30 δική μας. Ναι. Δηλαδή Ολλανδίας 7.30. Ναι. Ξαναλέω, υπάρχει αυτή η σκέψη. Μπορεί να υλοποιηθεί, μπορεί όχι, θα δούμε. Σημασία έχει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο 90 λεπτό ή μπορεί και στο 120 λεπτό. Αν φαγωθεί με το 120 λεπτό. Ρε, αγάπη, είναι μέσα στο παιχνίδι τώρα. Το έχεις ανοίξει το μυαλό σου. Πω, πω. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως και να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μόνο νίκη. Μπορεί να και με ισοπαλία να πάει το μάτι στην παράταση και εκεί να δει τι μπορεί μην να κάνει. Δεν το κουβεντιάσει συνέχεια και έρθει προς τα εδώ. Άστο. Λίγο στην άκρη. Η Λάρισα αλλάζει προπονητή, δηλαδή. Γιατί? Αλέξη Κουγιές, δεν καταλαβαίνω εγώ τέτοια, Δημήτρη. Ο Γκόρνταν Πέτριτς πληρώνει την εικόνα της κακής εικόνας της ΑΕΛ στα φιλικά. Τελειώσαμε, έλα. Στο μεταξύ, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν με εμπνέει, παιδί μου, από τη φυσιογνωμία. Δεν ξέρω. Ναι. Ξαναλέω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, στη Λάρισα προφανώς ξέρουν καλύτερα. Και ο Αλέξης Κούγιας, αυτός ζει την ομάδα μέρα με την ημέρα. Κάτσε, μην λέμε πολλά. Καλή απόφαση, Στέργιο. Δεν έχω καμία εικόνα από τα φιλικά της Λάρισας. Δεν έχω να δει. Δεν έχω δει. Άρα προφανώς ο Αλέξης Κούγιας... Φαντάζομαι ότι κάτι θα είδε, θα εντόπισε που δεν του άρεσε και αποφάσισε να προχωρήσει αυτή την αλλαγή πριν την έναρξη της σεζόν. Εντάξει, τα έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, εντάξει, αλλά το έκανε δύο φορές. Το... Μία με τον Περέτα, και μία με τον Στανόγεβιτς. Ο Αλέξης Κούγιας το έχει κάνει λίγο περισσότερες. Δικαίωμά του είναι, αυτός είναι μεγαλομέτοχος. Έχει μάτι. Αυτός πληρώνει. Βασικό. Και αν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν μπορείς να διώξεις 25 παίκτες. Διώξεις τον προπονητή. Όχι, εντάξει. Τέλος λοιπόν και ο. Πώς τον είπαμε? Πέτριτς. Ο Γκόρνταν Πέτριτς. Στο μεταξύ, τι έκανε στα φιλικά η Λάρισα? Έτσι από περίεργεια. Αν μπορώ να το βρω, γιατί εντάξει, δεν θα ψάξω και πολύ. Είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν. Εντάξει, γενικότερα όλες οι ελληνικές ομάδες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και στο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια πράγματα να μην τέριαζαν.
δεν ξέρω τι μπορεί να δει ο καθένας. Εμείς προφανώς δεν έχουμε εικόνα από την Λάρισα. Όχι, εντάξει. Υπάρχει αυτή η απόφαση. Γενικότερα και στα προηγούμενα χρόνια και ο ΠΑΟΚ ακόμα έμπαινε. Το έχεις. Θα δω τώρα αν είναι ενημερωμένη η ιστοσελίδα που επέλεξα. Που επέλεξα. Ένα φιλικό βλέπω με τον Πανιόνιο 1-1 και Λάρισα Βόλος 1-1. Ναι. Ένα φιλικό με τη Λαμία βλέπω ότι αναβλήθηκε στις 4 Αυγούστου. Δεν μου βγάζει κάποιο άλλο φιλικό, δεν ξέρω κιόλας το τι ακριβώς γίνεται. Κάτσε να δούμε πως χάσαμε κάποιο φιλικό. Εντάξει, εμείς να κλείσουμε ή θα πρέπει να δούμε όλα τα φιλικά της Λάρισας τώρα. Θα κλείσουμε, εντάξει. Ωραία. Καλή επιτυχία στον κύριο Πέτρη στην επόμενη ομάδα. Κέρδισε η Λάρισα στα Γιάννενα, αρισία αγάπη χθες. Πω, φαγώθηκε. Ένα μηδέν κέρδισε. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο εξαγωνιστικό, μπορεί δεν ξέρω κι εγώ τι. Κερδίσαμε στα Γιάννενα, δηλαδή. Έκανε, τι θέλουμε, αρισία. Τι να κάνουμε. Θέλουμε κάποιον πέντε άλλο. Να ρίξουμε. Βγάλαμε διπλό στους δοσημάδες. Λοιπόν, αυτά από εμάς και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί από τώρα μέχρι και το επόμενο τρίωρο ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12.